Εδώ είμαστε λοιπόν, καλησπέρα, αθλητικός Λίμπερο 107,4, είναι η εκπομπή All About Aris On Air, Παρασκευή σήμερα 14 Οκτώου, δεύτερη ημέρα της προετοιμασίας του Άρη, στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, στα 3-5 πηγάδια, Γιώργος Μπεράμις και Γιώργος Γκάτος σταθερά από χθες μέχρι και θα πάμε και την Τρίτη έτσι, σε αυτό το μοντέλο. Καλησπέρα. Όλα καλά Γιώργο, εντάξει, τι να προλάβει να αλλάξει από χθες, 14 Αυγούστου, αδειάζει η Θεσσαλονίκη. Ξέρεις, άδεια η πόλη που πήγαν όλοι που λέγεται το τραγούδι, γιατί όντως είναι άδεια το η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μέχρι να έρθει εδώ, μπορεί να πήγε και 5 λεπτά, ας πούμε, με το αστικό και ήταν όλα. Συγγνώμη, ρε φίλε, παίρνεις αστικό από εκεί που μένεις. Ναι, γιατί έχει καμιά 35.000 βαθμούς έξω αυτή τη στιγμή. Δεν, το κάνεις δεν το περπατάς. Εμένα μου φαίνεται πολύ μικρή απόσταση Κολόμβου με Καμάρα, με τα πόδια. Γιατί έχω συνηθίσει τα λεωφορεία ίσως. Ναι, κοιτάξτε. Τόσο πολύ. Χθες που έφυγα από εδώ και είχε ψηλοπέσει θερμοκρασία κάπως. Εντάξει, πήγαμε τα πόδια μια βόλτα έτσι. Αλλά τώρα 4 η ώρα και μετά από φαγητό και μια ώρα ύπνο δεν. Πέφτουν οι ρυθμοί συνεπώς. Γιώργο, κάτι που δεν ισχύει για τον Άρη. Ναι, σε αντίθεση. Που ανεβαίνουν. Σε αντίθεση με ό,τι γίνεται, γιατί μιλάμε για προετοιμασία. Ναι. Πάντως δεν προετοιμάστε στο ίδιο κλίμα η ομάδα. Δροσιά αρκετή. Άλλες συνθήκες. Διαφοροποιημένο λίγο το πρόγραμμα με τις προπονήσεις. Δεν υπάρχει πολύ πρωινή, πολύ πρωινό πρόγραμμα. Ναι, αυτό 8-9 είναι... η ώρα που αυτό έχουμε κάτι... συνηθίσει. Περίμενα το πρωί από νωρίς, ας πούμε. Τις 11 θα. Γιατί θυμόμουν ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάπου 9-9 και κάτι, ας πούμε, ερχόντουσαν οι πρώτες φωτογραφίες, ξέρεις, και τα λοιπά, αλλά εντάξει. Κοίταξε, φέτος... επειδή θες επικεντρωμένους τους παίχτες όλους, είναι διαφορετικοί χαρακτήρες, μπορεί κάποιος να δυσκολεύεται στον ύπνο, να μην είναι προετοιμασμένος ψυχολογικά, πνευματικά για μια προπόνηση στις 8 η ώρα το πρωί. Έτσι. Γίνεται πιο μετά. 11, καλές πάλι είναι οι συνθήκες, οι καιρικές, πάλι δροσιά έχει, δεν σε κάνει παίχτες. Γιατί είναι σημαντικό αυτό, χρειάζεται τους παίχτες focus. Εκεί και όχι να βλέπεις κατεβασμένα μούτρα, έλα τώρα 8 η ώρα, σε κοιμάμαι όρθιος. Βέβαια αν έχει τέτοια δροσιά και 8 η ώρα το πρωί, σε χτυπάει λίγο το αεράκι, ναι, και είσαι ωραία. Η φετινή χρονιά είναι... Ανοίγει το μάτι. Η φετινή χρονιά είναι αρκετά διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Γιατί καταρχήν τελείωσε τέλη Ιουλίου, είχαμε μια τρίμηνη, τετράμηνη σχεδόν διακοπή, κάτι που σημαίνει ότι οι παίχτες χάσανε ρυθμό, χάσανε τη φυσική κατάσταση, χάσανε τα πάντα. Δηλαδή ήταν πολύ επιπροκίνδυνο να τραυματιστούν. Γυρίσανε άμεσα και παίζανε αγώνες Τετάρτη Κυριακή, που πάλι είναι επικίνδυνο για την υγεία τους. Και μην ξεχνάμε ότι είχαν ούτε 2-3 εβδομάδες διακοπές έτσι για να πάρουν μερικές ανάσες και να πάνε πάλι σε μια νέα σεζόν που. Είναι συνεχόμενο, όχι δεν υπάρχει διάλειμμα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι του 2021 έχει Euro. Έχει Κούπα Αμέρικα. Ναι, πρέπει δηλαδή όλες τις διοργανώσεις. Έχει και Ολυμπιακούς αγώνες για κάποιους. Πρέπει όλες τις διοργανώσεις, ας πούμε, να έχουν τελειώσει μέχρι αρχές Μαΐου. Αρχές Μαΐου όχι, αλλά Μαΐου, από τη στιγμή που, τελειώνει, που αρχίζει το Euro και το Κούπα Αμέρικα 12 Ιουνίου, υποχρεούνται όλα τα πρωταθλήματα να έχουν ολοκληρώσει 30 Μαΐου. Το θυμάμαι από άλλες χρονιές αυτό. Δεν θυμάσαι. Μια χρονιά που παίζανε play-off 31 Μαΐου και ο Παναθηναϊκός για την ακρίβεια είχε πάει μισός. Γιατί είχε φύγει μισή ομάδα στο Euro. Νομίζω ότι έχει αλλάξει αυτό και ξέρεις, έχουν κάποια deadline κάπου στο πρώτο δεκαπενθή μέχρι Μάη. Τέλος πάντων, ναι, όπως και να έχει υπάρχει deadline. Ναι, ναι, εντάξει. Δηλαδή και το βλέπεις και από την Αγγλία που έχουν. Πρέπει να συρριχνωθεί λίγο το πρόγραμμα. Στην Αγγλία που καταργήσανε αυτή τη χειμερινή διακοπή που βάλανε πέρσι, όπως καταργήσανε και τους επαναληπτικούς στο κύπελο. Γιατί στην Αγγλία γίνεται που γίνεται πανικός με τα 47 κύπελα που έχουν. Φαντάζομαι τώρα φέτος. Μπορεί να καταργήσουν και το League Cup, θα πω εγώ. Ναι, και δεν έχει ουσία. Κάτι καραμπάο, κάτι τέτοιο. Το καραμπάο κάπου έχουν. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, οκ. Okay. Φτάνει με αυτά. Κάτι εξελίξεις έχουμε στα μεταγραφικά από ό,τι φαίνεται και από ό,τι προκύπτουν και δημοσιεύματα αλλά και το ρεπορτάζ. Ο Άρης επανήλθε το τελευταίο 24ωρο για την περίπτωση του Ντάτκοβιτς. Κάποιες άλλες περιπτώσεις τις οποίες δούλευε φαίνεται ότι. Δεν κατέληξαν όπως τα ήθελε. Ενώ παράλληλα και η Λοκομοτίβα άλλαξε συμπεριφορά, θα λέγαμε, και παραχώρη, ας πούμε, πλέον τον Κροάτι Μπακ. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Κροατία αναφέρουν ότι η Λοκομοτίβα και ο Τόνι Ντάτκοβιτς έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Άρη. Μάλιστα, ένα δημοσίευμα αναφέρει ότι. Αναφέρει τη δηλώση του μάνατζερ του ποδοσφαιριστή που λέει ότι όλα έχουν συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ή θα συμφωνηθούν ορισμένες λεπτομέρειες, αλλά όλα έχουν τελειώσει. Έτσι. Ναι, τα διαδικαστικά μένουν ουσιαστικά. Ναι, σύμφωνα με τον ατζέντη του. Σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, ναι. Και πιστεύω ότι. Είναι και ένα έγκυρο δείγμα, μπορώ να πω, όταν κάνει τέτοιες δηλώσεις ο ατζέντης του παίχτη.
Ναι, και πιστεύω ότι είναι έγκυο, παιδί μου, γιατί όντως υπήρχε θέμα με τον Κροάτη. Δηλαδή, άρεσε στους ανθρώπους του Άρη από νωρίς. Και θα λέγαμε, παιδί μου, ότι ήταν τα χαρακτηριστικά ενός αριστεροπόδαρου center back που έψαχνε με δημιουργία από την άμυνα. Ναι. Το δευτεί 24ωρο ο Άρης πάλεψε κάτι που ήταν πάνω από τα μέτρα του, πάνω από το, και ήταν μια πολύ δύσκολη περίπτωση προκειμένου να καταφέρει τον Τίστα και την Νόμαβρα. Δεν το κατάφερε. Δηλαδή υπήρχαν κάποιες δυσκολίες και από ό,τι φαίνεται πάει σε γάμο, ας πούμε, με τον Ντάτκοβιτς, ναι. Τον Κροάτη μπακ της Λοκομοτίβα, ο οποίος νομίζω έχει περάσει και από την Ισπανία, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος αυτή τη στιγμή. Θα μάθουμε το βιογραφικό του. Ναι, θα γραφτεί στιγμή... ότι είναι γραφτεί και στο Ραμπαουτάρης και με βιντεάκια να το δείτε. Ναι. Όλα θα γίνουν. Την ίδια στιγμή που είπα Ισπανία και πλησιάζει και ο Κριστιαν Λόπεζ. Ωραία. Ο 30χρονος επιθετικός. Ήταν μια περίπτωση που ουσιαστικά ξεκίνησε από την αρχή ως το νούμερο 2 σε ενδιαφέρον μετά τον Αρμάντο Σαντίκου. Ναι. Εγκαταλείφθηκε η υπόθεση. Αυτή η υπόθεση, γιατί ήταν αρχικά δύσκολη οικονομικά, παιδί μου, και με το πώς θα γίνονταν όλη αυτή η συνεργασία, ξέρω, με τη Λεβάντη, γιατί είχε και συμβόλαιο, θέλουν να ανανεώσουν, δεν τον υπολόγιζαν, θέλουν να δώσουν δανεικό, θέλουν να πάρουν κάποια ανταλλάγματα, ήταν λίγο μπερδεμένοι από την αρχή. Και από ό,τι φαίνεται τώρα στο προσκήνιο και παίζει πάρα πολύ δυνατό, το Κριστιαν Λόπεζ, ο οποίος έχει μια πρόταση στα χέρια του εδώ και μια εβδομάδα περίπου. Εντάξει, τώρα είναι φυσιολογικό να νομίζω να κοιτάει και άλλες περιπτώσεις από τη στιγμή που είναι ελεύθερος. Είναι ποδοσφαιριστές, όντως, Γιώργο, που έχουν πολλές προτάσεις στα χέρια τους την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Τέτοιοι παίχτες όπως ο Λόπεζ. Ειδικότερα αν είσαι και ελεύθερος. Ναι, δηλαδή. Οπότε αξιολογείς τα πράγματα, πιέζεις λίγο, διαπραγματεύεσαι διαφορετικά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, ζητάς παραπάνω λεφτά. Ναι. Γι' αυτό τραβάει η υπόθεση. Λέω εγώ. Και μιλάμε για έναν. Σκληρό πόκερ που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που θέλει να κάνει και αυτό ένα restart στην καριέρα του. Μετά το αποτυχημένο πέρασμα, θα λέγαμε, από τη Χάτα στα Εμιράτα. Αλλά και στη Λας Πάλμας, που δεν αγωνίστηκε ιδιαίτερα, γιατί είχαμε και, ξέρεις, και το διάστημα του κορονοϊού κτλ. Δηλαδή δεν πρόλαβε να. Κοίταξε, με βάση τώρα αυτές τις επιλογές που μου λες, Εμιράτα, Λας Πάλμας κτλ., ο Άρης έχει ένα εξτρά, όχι κίνητρο, διαπραγματευτικό χαρτί, θα έλεγα. Κίνητρο θα είναι για τον ποδοσφαιριστή, το εισιτήριο της Ευρώπης. Όταν λέμε ότι ο παίχτης να κάνει το restart, θα το κάνει μέσα από την Ευρώπη, μέσα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε ίσως βλέπει θετικά αυτή την εξέλιξη και αυτή την προοπτική για τον Άρη που παίζει στην Ευρώπη. Και θα είναι και το νούμερο ένα βιολί στην επίθεση, αν το εγγυηθούν και αυτό, που έτσι θα είναι τα πράγματα. Δηλαδή, όπως είχαμε συζητήσει και με τον Νίκο το προηγούμενο διάστημα, και ο Αρμάντο Σαντίκου και ο Κριστιαν Λόπεζ ήταν δύο περιπτώσεις, οι οποίες δεν είναι καινούργιες στα θέματα του Άρη, ας πούμε. Ήταν τουλάχιστον δύο καλοκαίρια. Έτσι, με το πρώτο ήρθε ο Άρης στην Super League, με την επιστροφή του δηλαδή. Τότε ο Λόπεζ, ας πούμε, υπήρχε μια μεγάλη διαφορά στα οικονομικά, γιατί σκέψου ότι βρήκε συμβόλαιο στα Εμιράτα. Προφανώς ο Άρης δεν μπορούσε να καλύψει και να φτάσει σε επίπεδα με τα λεφτά που δίνουν στα Εμιράτα. Φαίνεται ότι ο παίχτης δεν τα πήγε εκεί όπως θα ήθελε αγωνιστικά πάντα. Συνεπώς το κασέ του έπεσε και ψάχνει για αυτό το restart. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για ένα έμπειρο Ισπανό επιθετικό. Τώρα από εκεί πέρα μένει να φανεί τι θα γίνει και αν υπάρχει οριστική συμφωνία. Κάτι που θα τον οδηγεί στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο και στο βουνό από εβδομάδα. Να κάνουμε και την κατάλληλη ιστορική αναδρομή. Πότε ήταν η τελευταία φορά που Άρης είχε Ισπανό επιθετικό? Ισπανό επιθετικό. Φτάσουμε τον Κόκκι, νομίζω. Όχι. Όχι. Ο Αγκάνθο. Σωστός. Εκτός αν ξεχνάμε κάποιον. Μεταγενέστερα. Αλλά είναι θετικό το δείγμα Ισπανών επιθετικών στον Άρη. Ναι, δηλαδή. Λες και έχουν, ξέρεις, μια συμφωνία κάτι κάνουν. Τώρα. Σίγουρα θα ξεχνάμε κάποιον. Αλλά. Μετά δεν νομίζω. Μετά τον Αγκάνθο να έρθει Ισπανό. Δύσκολα. Ο Γιουνέζ ήταν. Ναι. Στις χαμηλότερες κατηγορίες δεν νομίζω πως είχε ξένο. Δεν θυμάμαι καλά. Δεν νομίζω, βέβαια. Πόσο μάλλον Ισπανό. Θα έρθει και ο Νίκος μετά και θα. Για να κάνουμε και την κατάλληλη αυτή ιστορική αναδρομή. Θα μας διαφωτίσει. Θα ψάχνει αυτά ο κόσμος. Θα θέλει.
πότε ήταν τελευταία φορά που είχε Ισπανό, σεντερφόρ και τι στοιχεία είχε ο εκείνος και τι είχε κάνει. Πάντως ο Αγκάνθο ήταν το καλύτερο δείγμα, έτσι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η δεύτερη πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας στον Άρη. Σε μια ομολογουμένως δύσκολη χρονιά. Και ναι, σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τον Άρη. Mm-hmm. 100%. Και ειδικά και κάτι κόκκινες που του δίνουν, κάτι, για παράδειγμα, αυτός ο τεράστιος διαιτητής, ο Τάσος ο Κάκος. Κάτσε, σε ποιο παιχνίδι ήταν που ήταν εξωφρενών με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, σε εκείνο, με τον γκολ του Τάτου, ο 0-1, ποιος είχε φάει κόκκινη? Παπαζαχαρίας είχε φάει κόκκινη και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά οριόταν ο Αγκάνθο, δεν θυμάμαι, κάτι είχε συμβεί. Ήταν όλοι πήρε και μανία σε εκείνο. Ναι, και σε εκείνο και χαρακτηριστικό άλλο παιχνίδι που θυμάμαι, το Πλατανιά Σάρης. Α, με την αστυνομία που ήταν σχεδόν. Που μπήκε, δεν μπήκε η μπάλα, δεν ξέρανε, ναι. Και το δώσανε και τους είχαν κολλήσει στα κάγκελα πίσω και θυμάστε τι γίνει. Με την αστυνομία να είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κάτι κλάματα, κάτι τέτοια. Ναι. Εντάξει, δηλαδή εποχές που έβριξαν αδύναμο τον Άρη, ας πούμε, και εντάξει, κάνανε τα δικά του. Που εννοείται έχει αφήσει, έχει αφήσει πίσω του ο Άρης, είναι αλήθεια. Ναι, εντάξει, απλά βρίσκαν και κάνανε. Δηλαδή, okay. Αυτά δεν μπορούσαν να κάνουν τώρα σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να έρθει διαιτητής. Για παράδειγμα, και να δώσει δεύτερη κίτρινη κόκκινη στον Αγκάνθο, ο οποίος σήκωσε τη φανέλα μέχρι ένα σημείο για να αφιερώσει τον γκολ στον αδικοχαμένο Άγγελο Τσιπούρα. Έτσι. Εντάξει, μιλάμε για αυτό που λένε οι τηλεδιαιτητές, το γράμμα του νόμου και ξέρεις το. Είναι αυτό που λέμε, έψαχνε ο διαιτητής αφορμή να τιμωρήσει την ομάδα. Εντάξει, ναι. Σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, να εξαντλήσει την αυστηρότητά του, τα πάντα. Δηλαδή, ωραία. Μετά τις 5.30 θα έχουμε και Νίκο Παπαδόπουλο, Γιώργο. Ναι, ναι. Από τα 3-5 πηγάδια, στις 6.30 ξεκινάει η προπόνηση. Να μάθουμε κυρίως πώς πήγε το τάβλι. Άσε το πω. Θα μιλήσουμε και για τα πηγαδάκια των ποδοσφαιριστών. Ρώτησες χθες τι γίνεται με τα δωμάτια. Κάτι έγινε τα δωμάτια. Ποιος είναι με ποιον τελικά. Ξέρουμε. Έχει ανέβει το ποτήρι στο Λαμπατάρ. Δίκλινα είναι τα δωμάτια. Ναι. Ωραία. Μπορεί να μπει ο κόσμος να τα διαβάσει, είναι ανεβασμένα από πρωί-πρωί. Έχουμε τίποτα, τι είναι, συμπατριώτες ή έχουμε και μίξη? Έχει και κάποια ενδιαφέροντα δίδυμα που δεν περιμένεις να δεις ποτέ μαζί. Όπως για παράδειγμα το Κουέστα Μαντσίνη. Να τα διαβάσουμε. Αξι, μπορεί ο κόσμος να θέλει να μπει και να τα διαβάσει, μπορείς να τα διαβάσεις και εσύ. Και στο Λαμπαουτάρι το βρίσκεται, σχετικό θέμα από το πρωί. Κουέστα Μαντσίνη μαζί. Έμαν Φετφατζίδης, αυτό δεν το περίμενα. Ναι, να του κάνει τα Μαντσίνη. Είναι μόνο αναμενόμενο. Ναι, είναι ένα δίδυμο το οποίο δεν σε πάει στο μυαλό ότι μπορεί να μιλάνε, ενώ είναι στην ίδια ομάδα. Εντάξει, αγωνίζονται και σε διαφορετικές γραμμές. Τώρα το Έμαν Φετφατζίδης, εγώ δεν το είχα κατά νου ότι μπορεί να συνεπάρξουν σε ένα δωμάτιο οι δυο τους. Ματίγια Μαρτίνες. Εντάξει, αυτό έχουν το Λάτιν το στοιχείο. Σενγκέρκης Μαρμαρίδης, πιτσιρικάδες μεταξύ τους, όπως και Τσαγκαλίδης Χατζη Πυρπυρίδης, Μπαγκαλιάνης Μπακούτσης, Σάκιτς Τζέγκο, νεοαποκτηθέντες μαζί, Αυστριακός ο ένας, Αυστραλός ο άλλος, Ναι, αλλά με θητεία, ας πούμε, στην Αυστρία. Είναι διαφορετική χαρακτήρα όμως, γιατί είδα χθες και το βιντεάκι του Ρόουζ, του Σάκιτς, που τραβούσε τον Ρόουζ που κοιμότανε, και παράλληλα και τον Τζέγκο που τον πείραζε. Ενώ ο Αυστραλός, ξέρεις, ρε παιδί μου, ατάραχο τα πάντα, καθόταν και απολάμβανε το καφεδάκι του. Και σου λέει τώρα, άσε με ρε αγόρι μου. Έτσι δεν είναι? Ναι, έχουν κοινό σημείο. Και έχει να τραβήξει, Στα σχολική εκδρομή ήταν αυτό. Πενταήμερη. Απλά προτιμάω να έχουν κοινό σημείο αναφορά στην Αυστρία, ρε παιδί μου. Ναι, όντως. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι. Από εκεί, οπότε ξέρεις κάπου. Ο αρχηγός ο Δελιζήσης είναι με τον Ράντο, τον Μπετσιρικά, τον τρίτο τερματοφύλακα τη ομάδα, και ο Μάνος με τον Μπερτόλιο. Το δεκάδι, α πούμε, με τον επιθετικό της ομάδας. Και φυσικά με τις αφήξεις που θα σημειωθούν τις επόμενες ημέρες είναι πιθανό να υπάρξουν και κάποιες αλλαγές. Ναι, γιατί περιμένουμε, ας πούμε, τον Σάσα να ανέβει. Ο Γκανέα που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε να βγει. Ίσως μπουν και μαζί αυτοί. Φαντάζομαι ότι ναι, θα πάνε τα ο στάμε. Γκανέα, ο οποίος Βραζιλιάνος είναι, αλλά έχει πάρει ρουμανικό διαβατήριο. Όχι, είναι Ρουμάνος. Αλλά. Έχει γεννηθεί στη χώρα των Βάσκων, στην Ισπανία, δεν κάνω λάθος. Στην Ισπανία. Δεν έχει σχέση με Βραζιλία. Όχι. Καθόλου. Εντάξει. Μοιάζει λίγο στα χαρακτηριστικά του με Βραζιλιάνο και από τον Μπελοριζόντε. Και ιδίως τον τρόπο παιχνιδιού. Γι' αυτό το λέω, ναι. Αυτό που είναι. Τον έχω παρακολουθήσει από κάτι βιντεάκια. Ναι, αυτό που δεν δίνει και τόσο μεγάλη σημασία στην άμυνα, ας πούμε, και είναι βοηθητική στην επίθεση. Κάτι που είχε, ας πούμε, μεγάλη διαφορά με τον Άρη πέρσι, που έλειπε στον Γκόθο, που έπαιρνε μέτρα πίσω. Ναι, ναι.
Να δούμε πώς θα δουλέψει και αυτό. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον project, ας πούμε. Να δούμε πώς θα δουλέψει αυτό το κομμάτι. Όπως, ας πούμε, βγήκε και η ΑΣ, η γνωστή ισπανική εφημερίδα, και μίλησε για. Δηλαδή, έκανε αναφορά στο μέλλον του Γκανέα που, έρχεται, ας πούμε, που έχει έρθει στην Ελλάδα. Λέει ότι έχει ένα πολύ επιθετικό στυλ ο 28χρονος Μπακ. Λέει ότι είχε ενδιαφέρον από ομάδες από χώρες όπως Αυστρία, Πολωνία και Ιταλία. Δηλαδή, είναι μια πλειάδα επιλογών που έχει ποδοσφαιριστής να διαλέξει. Κάνει αναφορά και στο Europa League, που όποιο άρθρο αν διαβάσει αυτές τις μέρες στην Ισπανία, ας πούμε, και διάφορα δημοσιεύματα που αναφέρουν μεταγραφικές περιπτώσεις των κεντρινόμαυρων, το σημειώνουν αυτό, ότι ο Άρης έχει τερματίσει πέμπτος και ετοιμάζεται για προκληματικά στο Europa League κτλ. Είναι σημείο αναφοράς, ξέρω, λες, και οι παίχτες δηλαδή, το σκέφτονται όντως. Είναι σημαντικό και μεγάλο κίνητρο για τον ποδοσφαιριστή που συζητάς να του λες ότι η ομάδα θα παίξει Europa League, θα παίξει Champions League ή αργότερα στο Conference League. Που θα μπει πιο ενεργά στη ζωή μας από του χρόνου. Ειδικά πόσο μάλλον φέτος που έχουν ένα έξτρα κίνητρο και τους λέει σε τρεις αγώνες. Σε τρεις αγώνες και σε αυτό. Σωστά. Τα δίνεις όλα και περιμένεις, έτσι. Έχει παραστάσεις από Ευρώπη ο Γκανέα. Θέλει να το ψάξουμε αυτό, μα έχει παίξει ενώ σε Europa League. Αν έχει παιχνίδια. Ναι, έχει παίξει από ό,τι βλέπω εδώ. Τέσσερις συμμετοχές έχει. Και σε προκριματικά Champions League έχει παίξει. Ο συγκεκριμένος με την Vitorul. Την Κωνσταντζά, κάπως έτσι λέγεται, από τη Ρουμανία. Ως πρωταθλήτρια η ομάδα είχε παίξει σαν προκριματικά του Champions League και έδωσε δύο παιχνίδια ο Γκανέα. Σε αυτά τα παιχνίδια του Champions League και δύο συμμετοχές έχει στα προκριματικά του Europa League. Έχει πετύχει και ένα γκολ με την Vitorul στο Champions League. Έχει κάποια... Ο Γκανέα. Ωραίος, έχει 210 λεπτά αγωνιστικά σε προκριματικά Champions League. 390 συνολικά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είτε μιλάμε για Champions League είτε για Europa League. Έχει παίξει Copa del Rey, βλέπω εδώ με την Bilbao, έχει μια συμμετοχή. Έχει αλώσει τα Copa Romanei και τέτοια στη Ρουμανία. Ωραίος είναι, ωραίος. Θα το δούμε βέβαια και στο γήπεδο. Έχει κλείσει. Πάντως τα μούτρα του φέρουν λίγο σε Βραζιλιάνο. Αν και οι Ρουμάνοι έχουν λίγο αυτό το στοιχείο, το ισπανικό, το λατινικό, Λάτιν εκεί πέρα κάτω, Βραζιλία τέτοια. Μοιάζουν λίγο. Είναι ένα πάντρεμα. Είναι, όπως και η γλώσσα τους φέρνει πολύ στα ισπανικά, για παράδειγμα. Η ρουμανική γλώσσα φέρνει πολύ στα ισπανικά. Έχει χαμηλό κέντρο βάρους, γιατί είναι κάτω από ένα 80 είναι ο ποδοσφαιριστής. Έχει αυτή την ταχύτητα, την έκρηξη. Όντως, και πόσο μάλλον στα 28 έτη. Έτσι. Που δεν έχει μόνο την έκρηξη, έχει και μια υποτίθεται λογική και στο παιχνίδι σου κτλ. Έτσι, δηλαδή, δεν έχει αυτή την ανοησία, ξέρω, στο παιχνίδι που απλά τρέχει ευθεία. Κάπου λίγο αρχίζει και. Όπα λες, αν κάνω αυτό θα γίνει αυτό, αυτοματισμοί κτλ. Και μιλώντας για αυτοματισμούς και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα βουλευτεί κιόλας, θα του πούν τι πρέπει να κάνει. Σημαντικό να είναι καλός και στα νοσταλτικά του καθήκοντα. Έτσι, να μην ξεχνιέται που λέμε. Ναι, αλλά αυτό σε ένα 4-3-3 σώζεται. Σώζεται, ισχύει. Θα μπορούσαμε να πούμε. Δηλαδή... Σε σχέση με το 4-2-3-1 ή το 3-5-2 εκεί πέρα. Ναι, γιατί μπορεί κάλλιστα το. Ειδικά στο 3-5-2. Την τριάδα στο κέντρο να την κάνει με δύο αμυντικά χαφ και έναν πιο επιθετικογενή οχτάρι, ας πούμε. Πάντως πληρότητα στο κέντρο για τον Άρη. Ναι, ναι. Και ο Σάσα κομμάτι, και ο Ματίγια και ο Τζέκο πλέον. Στο κομμάτι του κέντρου θεωρώ την ομάδα κλεισμένη. Ναι. Δεν νομίζω ότι θα περιμένει κάτι άλλο. Και ο Σάκης μπορεί να παίξει εκεί, υπό προϋποθέσεις. Ναι, και ο Χατζησαφή με τον οποίο έχουν έρθει πολύ κοντά οι δύο πλευρές. Απλά ο ποδοσφαιριστής έχει ακόμα άλλες δύο αγωνιστικές υποχρεώσεις με την Τράκτορ. Και αν δεν κάνω λάθος, τελειώνει σε μία εβδομάδα. Κάτι που σημαίνει ότι μέχρι να έρθει η Ελλάδα. Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σωστά. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβει στο βουνό. Γιατί θα είναι και σε έδι. Και σε διαγώνων. Ναι. Εκτός αν βρει τον τρόπο να αποχωρήσει νωρίτερα. Φύγει και εσύ, ρε αγόρι μου. Στο πρωτάθλημα του Ιράν παίζεις. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Έτσι δεν είναι. Είναι και στην πρώτη τριάδα, αν δεν κάνω λάθος, η Τράκτορ. Αλήθεια. Διεκδικεί δηλαδή έξοδο στο ασιατικό Champions League. Δεν ξέρω. Σόπαρε. Δεν ξέρω τι και πώς γίνεται εκεί, αλλά. Πάντως είναι καλός παίχτης, το γνωρίζουν όλοι και από το πέρασμά του εδώ στην Ελλάδα και από το διεθνές στερέωμα. Με παρουσία στο παγκόσμιο κύπελο της Ρωσίας το πρόσφατο. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική απόδοση κιόλας. Νομίζω και στην Τράκτορ έχει μαζί του συμπαίχτη και τον Σοτζάι. Τον Μασούντ. Σοτζάι Μασούντ. Αν δεν κατάλαβα, είναι μαζί αυτή. Ακόμα παίζει μπάλα εκείνος. Νομίζω, ναι. Κάτσε να. Μπράβο. Ναι.
Εντάξει, ισχύει αυτό ότι οι περισσότεροι παίχτες όταν μεγαλώνουν πάνε να συγκεκριμούν στη χώρα τους. Ναι, 36 χρονών είναι και είναι εκεί όντως, ναι, από το 2018. Ναι. Εντάξει. Ή θα πάνε στην Κίνα ή στα Εμιράτα να μαζέψουν τα τελευταία ένσημα και τα πολύ καλά ένσημα που πληρώνουν τα ακριβά. Έτσι είναι. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, το θες και αυτό. Δηλαδή, ειδικά κάτι Βραζιλιάνοι, κάτι Αργεντινοί. Όπως για παράδειγμα ο Ντάνι Άλβες, ας πούμε, που έχει φτάσει 17 χρονών. Ο Ντάνι Άλβες. 17 λέω, 37 χρονών. Ναι. σαν το manager που πάει ξανά την αρχή. Κάπου. Διάβαζα προγραμματικά και τα λοιπά, έτσι, για Βραζιλία και αυτά και το βλέπω βασική ενδεκάδα. Ναι, Σαν Πάολο. Και ο Φιλίπη Λουίζ το ίδιο δεν έκανε, ναι. Ο παίκτης Ατλέτικο. Ναι. Πήγε στη Φλαμέγκο. Και ο Χουάν Φραν πρέπει να έχει φύγει. Ο Χουάν Φραν πρέπει να πει στην Ατλέτικο για αυτό. Ναι, ο Τιάγκο Νέβες. Είναι διάφοροι ποδοσφαιριστές που σου λέει ας πάμε πίσω στην πατρίδα μας. Έχουμε κάνει μια καριέρα. Έτσι, ναι, φτάνει η ξενιτιά. Ας γυρίσουμε. Και πόσο μάλλον αυτοί που επιλέγουν να γυρίσουν, ξέρω εγώ, στους. Στους τέτοιους, τους, τις ομάδες ξέρεις, που αναδείχθηκαν πριν. Αναδείχθηκαν, ναι, σωστά, ναι, ναι, έτσι είναι. Καλά τα λες. Ισχύει αυτό. Ωραία. Φτάνουμε στις 5.30 σιγά σιγά. Mm-hmm. Ένα λεπτό μας έμεινε. Να αναφέρουμε χορηγούς, Γιώργο. Να αναφέρουμε χορηγούς. Και εν συνεχεία break σύντομο και επιστρέφουμε με Νίκο Παπαδόπουλο. Θα κάνουμε σύνδεση με Βέρμιο. Λοιπόν. Στις 6.30 προπόνηση όπως είπαμε. Έτσι θα έχουμε χρόνο λίγο να τα πούμε με τον Νίκο. Μαζί μας είναι σήμερα και σήμερα το Pevkin Deluxe Residences του Ομίλου Τριών Καραμαλής. Θέλεις οι φετινές διακοπές σου να σου μείνουν αξέχαστες? Στο Pevkohor Χαλκιδικής υπάρχει αυτό που ονειρευόσουν. Pevkin Deluxe Residences. Ευρύ χωρινόδη με τα στούντιο και σουίτες με πρωινό και pool view. Pevkin Deluxe Residences. Πάρε τηλέφωνο τώρα στο 23 74 0 6 22 22 ή μπες στο pevkindeluxeresidences.com. Pevkin Deluxe Residences, μέλος του Ομίλου Εταιρείων Καραμαλής. Γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει φυσικά και θα το διαπιστώσετε και όσοι εγκαταλείπετε αυτό το απόγευμα, ξέρω εγώ, με προορισμό τη Χαλκιδική και την ευρύτερη περιοχή. Και θα γυρίσουν όλοι Κυριακή βράδυ και θα βλαστημάνε, ναι. Γιατί έχει κίνηση. Επίσης, το λέμε από τώρα. Θα είναι και αυτοί που θα πούνε, ας φύγουμε πιο νωρίς το πρωί της Κυριακής ή πιο αργά το βράδυ, ξέρω εγώ, και πάλι θα πέσουν. Γιατί όλοι έτσι σκέφτονται, ρε φίλε, δεν είσαι πιο έξυπνος. Γιατί δεν είναι θέμα, παιδί μου, και εξυπνάδας, είναι θέμα ότι με αυτούς τους δρόμους που έχει εκεί πέρα, εντάξει, αναγκαστικά τη φάση, την καθυστέρηση. Μαζί μας είναι και το Residency Casino Θεσσαλονίκης. Αν δεν έχετε επισκεφτεί ποτέ το Residency Casino Θεσσαλονίκη, τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία. Με κάθε νέα εγγραφή, όλα τα καινούργια μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια όπως δώρα, εκπλήξεις, αλλά και αποκλειστικές κληρώσεις όπου μπορούν να συμμετάσχουν και να δοκιμάσουν την τύχη τους. Όλα αυτά χωρίς καμία υποχρέωση, απλά με την εγγραφή στο καζίνο. Αν είστε από αυτούς λοιπόν που πάντα ανέβαλαν την επίσκεψή τους στο καζίνο, ετοιμαστείτε να ζήσετε μια συναρπαστική εμπειρία διασκέδασης με μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση ψηλών προδιαγραφών. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη αποδεικνύει κάθε φορά πως είναι ο κορυφαίος καλοκαιρινός προορισμός αλλά και ο πιο ασφαλής. Και τέλος μαζί μας είναι και ο Μαρμαρίδης. Νέο πλάνο δώσεων από το Μαρμαρίδη χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή, με έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε προνομιακές τιμές, είμαστε σίγουροι ότι κάθε ευρώ σας απολαμβάνεται υψηλότερο δυνατό value for money. Έπιπλα κατασκευασμένα αποκλειστικά για εσάς, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, στα δικά σας μέτρα και στα χρώματα που επιθυμείτε. Γιατί είναι η ανανέωση που θέλετε και χρειάζεται ανθρώπους που εμπιστεύεστε. Και είναι μαζί σας ανά πάσα στιγμή με την εγγύηση του Μαρμαρίδη. Εξαιρετικό, θα είναι περήφανη και η χορηγή, έτσι όπως θα είπες Γιώργο. Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Αθλητικός Λίμπερο 107,4, εκπομπή All About Aris On Air. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 6.30 σε πολύ λίγη ώρα. Νίκος Παπαδόπουλος στα 3-5 πηγάδια. Ρυθμίζει κάτι τελευταίες λεπτομέρειες και βγαίνει. Όπως και η ομάδα που ετοιμάζει την απογευματινή προπόνηση. Σε λιγότερο από μία ώρα θα ξεκινήσει. Που αναμένεται με λίγη μεγαλύτερη ένταση από την πρωινή. Στην οποία πρωινή προπόνηση αναλώθηκαν κυρίως σε ασκήσεις. Δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι έγινε υπό τον νέο προπονητή φυσικής κατάστασης, τον Αμανατίδη. Έχει να μας τα πει και ο Νίκος περισσότερο αναλυτικά. Έτσι, απλά κάνουμε μια εισαγωγή σε αυτό το σχέλος. Και μετά υπήρχαν κάποιες ελάχιστες ασκήσεις με μπάλα. Όπως ασκήσεις με μπάλα και με την μπάλα στα πόδια κυρίως υπήρχαν στους θερματοφύλακες. Δείγμα το ότι ξέρεις, παίζει 4-3-3, θέλεις ένα παιχνίδι από την άμυνα. Θες οι θερματοφύλακες σου να μην βλέπουν μπάλα και να είναι πολύ σαν βόμβα, σημαντικό να βάλεις στο παιχνίδι, να γίνει μέρος του παιχνιδιού και ο θερματοφύλακας. Πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Όχι να παίρνει την μπάλα εντεγιώμα μέσα και ό,τι που πάει, όποιος την προλάβει. Εσείς με την ευκαιρία για την εφαρμή που θα βγει και ο Νίκος μπορείτε να στέλνετε
FM κενό το μήνυμά σας και το, την ερώτησή σας αν έχετε κάτι για τον Νίκο και την προετοιμασία για τα μεταγραφικά ζητήματα του Άρη και αποστολή στο 54-222 οτιδήποτε έτσι, ναι, ερώτησή σας για την προετοιμασία για κάτι μεταγραφικό, γιατί νομίζω περισσότερο αυτό θέλετε, ναι, ναι, να ρωτήσετε τι γίνεται με τις μεταγραφές αυτοί που έρχονται ή αυτοί που θα έρθουν, Γιώργο. Ναι, γιατί μιλάμε για ένα τώρα 48ωρο, θα έλεγα εγώ, που αναμένεται να, ή αναμένεται ή θέλουν όλοι να κλείσουν ολοκληρωτικά τις, τις υποθέσεις των back, του center back κυρίως και του επιθετικού. Έτσι, δηλαδή, είναι δύο πολύ βασικά κομμάτια στο puzzle που χτίζει ο Άρης, γιατί μιλάμε και στο center back το αριστεροπόδαρο, το οποίο έχει μια θα έχει μια ευχέρεια στη δημιουργία του παιχνιδιού και αναμένεται πως θα αποτελέσει και partner του Λίντσι Ρόζ, αλλά και του επιθετικού, του βασικού επιθετικού που θέλει να αποκτήσει ο Άρης, που θα σηκώσει τις πλάτες του βάρους σκοραρίσματος, έτσι, και είναι αυτή τη στιγμή τα ονόματα των Ντάτκοβιτς και Λόπεζ στο προσκήνιο για τον Άρη. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε Νίκο Βαδόπουλο. Πρώτα όμως θα πούμε χορηγό προετοιμασίας του Άρη. Ανθουλάκη Smart Trans. Απαιτείς υψηλή ποιότητα, συνέπεια, παράδοση, κορυφαίες προδιαγραφές σε οδικές μεταφορές. Ανθουλάκη Smart Trans. Από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών. Νέες τεχνολογίες ασφάλισης, συνεχή παρακολούθηση φορτίου και αξιόπιστο στο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ανθουλάκης Smart Trans, πληροφορία στο 2310-75-30-24 και στο ανθουλάκης.ltd.gr. Τώρα είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με Νίκο Παπαδόπουλο. Χαίρετε. Τι κάνετε, παιδιά? Όλα καλά. Καλησπέρα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. πάντα καλά. Τι γίνεται εκεί, δεύτερη μέρα, στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Είχαμε το πρωί προπόνηση στις 11 η ώρα, λίγο πιο αργά το συνηθισμένο. Είπαμε τον λόγο. Μπορείς να το ξανααναφέρεις, αν δεν άκουσε κάποιος νωρίτερα ή δεν διάβασε τον λόγο του Άρης. Μπαγαμίς μου λέει, λες, έχουμε να δούμε δύο μέρες πριν μια ώρα με έχεις αέρα πάει. Φόρεσε άλλο μανδύα τώρα. Άφησε το μαθητή τον αντικειμενικό τώρα, ναι. Τον 20FM το κάναμε. Αλήθειες. Εντάξει, είχε την πρωινή προπόνηση 11 η ώρα, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Και στην πιο προηγούμενη, ναι. Πλέον ο Άρης έχει μπει σε φουλ ρυθμούς, διότι από σήμερα ξεκινούν και διπλές προπονήσεις, σε λιγότερα από μια ώρα ξεκινάει και απογευματινή, εδώ στα 3-5 πηγάδια. Με την πρωινή, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, επικεντρώνεται περισσότερο στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, με αερόβιες ασκήσεις, ασκήσεις ενδυνάμωσης. Και τρέξιμο φυσικά που είχαν, όχι σε τόσο έντονο ρυθμό, σε τόσο έντονο τέμπο βέβαια, αλλά είχε και τρέξιμο με μπάλα κιόλας για τους ποδοσφαιριστές στο τελευταίο κομμάτι της προπόνησης, με τις πρωινές να καθιερώνονται 11 η ώρα. Να καθιερώνονται 11 η ώρα η έναρξή τους, δεν ήταν μόνο σημερινό φαινόμενο, το δούμε καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του Άρη στο Δέρμιο. Και αυτό είναι μια απόφαση, όπως σημειώσαμε και νωρίτερα, το άνθρωπο της ομάδας, ώστε να μην επιβαραίνουν τους παίχτες και με ένα πολύ πρωινό ξύπνημα, διότι θα επιβαραθούν ήδη αρκετά από τις διπλές προπονήσεις και από την ένταση που θα έχουν αυτές, ειδικά τις επόμενες ημέρες, γιατί τώρα ακόμα είμαστε στην αρχή. Και γι' αυτό αποφάσισαν οι άνθρωποι του Άρη να μην τους βάλουν και ένα πρωινό ξύπνημα πολύ στο κεφάλι και να είναι έτσι λίγο, να έχουν κάποιες πλέον ώρες ύπνου, θα λέγαμε, να κλείνουν 8-9 ώρες, να το πω έτσι. Κάτι πολύ καλό και για τη βάρδια, θα έλεγα στο site, Νίκο, το 11 η ώρα προπόνηση. Κάτι πολύ. Και να σου πω κάτι, εμένα δεν μου κάνει διαφορά. Εγώ πάλι και κανονικά σήμερα ξύπνησα αυτό εδώ, γιατί έχω βάρδια. Εντάξει, ναι, τώρα ναι. Δεν ξέρω αν κάποια μέρα μπορεί να αξιοποιηθείς εσύ ή κάποιος άλλος είναι για να κοιμηθούμε λίγο παραπάνω. Αυτά όσον αφορά την πρωινή προπόνηση, θα περιμένουμε και το απόγευμα να δούμε πάλι με περιλογή περισσότερη μπάλα, δεν ξέρω αν θα έχουν περισσότερη τακτική. Με τη θερμοκρασία να πέφτει πάλι, έχει ζέστη το πρωί, αλλά όχι την ανυπόφορη που θα δυσκολήσει πολύ και τους παίχτες, ας πούμε. Αλλά όσο πλησιάζουμε προς το απόγευμα και προς το βράδυ, φυσικά η θερμοκρασία πέφτει πολύ, δεν μπορείς να κυκλοφορείς χωρίς ζακέτα το βράδυ. Εντάξει, από κάτω μια βερμούδα μπορείς να αντέξεις, ας πούμε, αλλά έχει αρκετή ψύχρα, είναι αλήθεια. Και γι' αυτό άλλωστε εκμεταλλεύονται και άνθρωποι του Άρη εξαιρετικές συνθήκες και έχουν βάλει τόσο αργά την πρωινή προπόνηση. 11 η ώρα. Σε άλλες περιοχές 11 η ώρα βγάζει ο τόπος. Εδώ είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα και είναι μόλις 2 ώρες από την Θεσσαλονίκη. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα, θα δούμε τώρα τι θα έχουμε και το απόγευμα φυσικά στην προπόνηση. Όσον αφορά τα υπόλοιπα και τα φρέσκα κουλούρια, να το πω έτσι,
Υπάρχει και ένα θέμα στο Λαμπαουτάρις εδώ και λίγη ώρα. Κάποιες δηλώσεις του μάνατζερ του Ντάτσκοβιτς, ότι ο παίκτης έχει κλείσει τον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια. Mm-hmm. Είχαμε σημειώσει βέβαια και από χθες ότι επανέρχεται ξανά στο προσκήνιο ο Κροάτης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όντως είναι πολύ κοντά πλέον οι δύο πλευρές. Είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί μεταγραφή, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Άρα μέχρι να έχουμε κάτι οριστικό, κρατάμε το ότι είναι πολύ κοντά. Όπως πιο κοντά πλέον είναι και ο Κριστιαν Λόπεζ, με τον οποίο ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές ήδη την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχει, το έχουμε σημειώσει και την τεθέρα, αυτή συγκρατημένη ισοδοξία των ανθρώπων της ομάδας ότι θα τελειώσει θετικά η περίπτωση του Ισπανού, και από ό,τι φαίνεται με τα τωρινά δεδομένα θα επιβεβαιωθούν ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο να ξεκαθαρίσει οριστικά του Ισπανού, με τα υπάρχοντα δεδομένα να δείχνουν προς happy end όσον αφορά την περίπτωση του και τον ερχομό του στον Άρη. Μετά και από νέα επαφή και όλες που υπήρξαν ανάμεσα στις δύο πλευρές, όλα δείχνουν ότι θα οδηγηθούμε σε συμφωνία και με τον Λόπεζ και με τον Ντάτκοβιτς, αλλά μέχρι να έχουμε και κάτι οριστικό, γιατί είναι και οι δύο πολύ κοντά αυτή τη στιγμή, αλλά ας περιμένουμε την οριστική έκβαση και στις δύο υποθέσεις. Θα λέγαμε ότι το Σαββατοκύριακο είναι το 48ωρο βασικά αυτό που έρχεται, είναι κρίσιμο ό,τι έχει να κάνει με την θέση του επιθετικού, τη θέση του κεντρικού αμυντικού και του Γκανέα που έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη. Και πάνω κάτω, σαν να κλείνει σχεδόν ενδεκάδα, έτσι. Δηλαδή, αν αφήσουμε έξω τον Extreme. Αν αφήσει τον Extreme, έχει κλείσει ενδεκάδα. Νομίζω ότι οι βασικές επιλογές σου είναι πάνω στην προετοιμασία και έχουν μπροστά τους ένα δεκαήμερο σχεδόν. Ναι. Έτσι, για να κάνουν καλές εχόν των πραγμάτων, όλα έτσι. Έχουν, ναι. Γιατί έχεις, ας πούμε, στα στόπερ, αν πάρεις και τον ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό, είσαι εντάξει. Δεξιμπακ έχεις, αριστερό μπακ πήρες, μόνο χαφ έχεις, εσωτερικούς μέσους έχεις το Ματίγια και το Σάσα. Φόρ θα έχεις, έχεις τον Φατζίδη στα δεξιά και θα μένει η κρεμότητα με τον Extreme, όπου τα δεδομένα τα έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες, είναι λίγο πολύ γνωστά, μην επαναλαμβάνουμε κιόλας. Εντάξει, δεν έχει αλλάξει κάτι, αν προκύψει κάτι νεότερο εννοείται ότι θα το σημειώσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό περιμένει και ο Έννη κιόλας, να αρχίζουν οι αφήξεις ποδοσφαιριστών και παίχνουν του υπάρχοντος ρόστερ, όπως είναι ο Σάσε για παράδειγμα, ο οποίος και αυτός αναμένεται αύριο πιθανότατα εδώ πέρα, όπως και ο Γκανέα που βρίσκεται το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και θα έρθει μαζί με τον Σάσα λογικά, και αυτός στο Βέρμη για να σωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα εφόσον περάσει ιατρικά, υπογράψει το συμβόλαιο του Ρουμάνου Σουλμπακ. Και αν νομίζω καταφέρει ο Άρης να έχει στο Βέρμιο μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και το στόπερ και το φόρ, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλά. Έδειξαν τα κλασικά και επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο λέμε εδώ και μήνες, ότι υπάρχει ένας σωστός προγραμματισμός, υπάρχει μια σωστή συνεννόηση ανάμεσα σε ένα γκρουπ ανθρώπων, τον Άγγελο Χαριστέα, τον Μίκα Λένι, τον Τόλι Τερζή, τον Γιώργο τον Γιγερίδη και τον Θόδωρο Καρυπίδη φυσικά. Και ο Άρης ήταν προετοιμασμένος και για το χειρότερο ενδεχόμενο όσον αφορά τον μπαν. Ποιο ήταν, δηλαδή να πληρώσει ο ίδιος και να τραβήξει πολύ. Mm-hmm. Όπως και έγινε τελικά. Έχασε ούκο λίγες πρώτες επιλογές, αλλά ήταν προετοιμασμένος και με άλλες λύσεις που είχε εντοπίσει και τις ενεργοποίησε αμέσως. Δηλαδή ο Άρης από τη στιγμή που λύθηκε επίσημα το θέμα του μπαν, κατάφερε μέσα σε 10 μέρες, περίπου 10 μέρες, να κάνει αρκετές μεταγραφές δεδομένων των συνθήκων και της φάσης που βρισκόταν. Αυτό δείχνει προγραμματισμό. Αυτό δείχνει προετοιμασία για όλα τα ενδεχόμενα. Αυτό δείχνει πλάνο. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της σωστής συνεννόησης και της καλής συνεργασίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους ανθρώπους της ομάδας, και είναι αποτέλεσμα φυσικά και της ποδοσφαιρικής, της άγνωσης ποδοσφαιρικής, θα πω εγώ, προσέγγισης που υπάρχει στην ομάδα, και της συνεννόησης ό,τι έχει να κάνει με τις επιλογές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά βέβαια όλα αυτά, εντάξει, θα λέμε τα θετικά, που είναι όλα αυτά θετικά τα οποία αναφέρουμε, αλλά θα πρέπει να δούμε αυτό το αποτέλεσμα να περνάει και ως το χορτάρι, έτσι. Άρα. Διότι όλοι οι παίχτες, υπάρχει ο καλός προγραμματισμός, το καλό πλάνο, οι καλές επιλογές μέχρι στιγμής στα χαρτιά, αλλά πρέπει να τους δούμε και στην πράξη, εννοείται. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ναι, απλά υποθέσει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ο Άρης κινήθηκε όσο γρήγορα ήθελε, έχει συγκεντρώσει ένα αριθμό ποδοσφαιριστών, γιατί μην ξεχνάμε ότι η προετοιμασία. Δηλαδή, σε ένα μήνα από τώρα έχουμε σέντρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έτσι. Δηλαδή, τα περιθώρια είναι αρκετά στενά. Οπότε, ήσουν αναγκασμένο να τρέξει, αν θες να πετύχει κάτι καλό και να προλάβει να δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά εντάξει, ο καθένα είναι γήπεδο, ναι. Έχουμε δει τον Άρη να τρέχει τελευταία στιγμή. Ναι, τώρα είναι καλά σε αυτό το κομμάτι, πιστεύω εγώ. Και αν καταφέρει μέσα από τον κύριο να κλείσει και το μέτωπο του φόρου και του στόπερ, νομίζω θα είναι πάρα πολύ καλά. Για να μπορέσει να δουλέψει και ο Έννη καλύτερα.
τις επόμενες μέρες κυρίως πάνω στο τακτικό κομμάτι και να δούμε και εμείς κάποια πράγματα παραπάνω. Διότι ακόμα έχουμε μόλις 2 προπονήσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε αξιολόγηση ότι έχει να κάνει με το αγωνιστικό. Εντάξει, διάθεση έχουν όλοι, κάποιον η διάθεση ίσως ξεχωρίζει λίγο παραπάνω ανάλογα και με την, και με την μέρα, μπορεί χθες να ήταν κάποιοι άλλοι, σήμερα μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι. Ναι. Αλλά και ο Ένι θέλει με όσο να το περισσότερες επιλογές για να δουλέψει καλύτερα και να δούμε και εμείς ακριβώς τι έχει στο μυαλό του και τι θέλει, διότι είμαστε μια διαδικασία που μαθαίνουμε και εμείς τον Ένι και είναι 10 μήνες στην ομάδα, αλλά είναι η πρώτη του προετοιμασία. Είναι μια καινούργια διαδικασία που το βιώνουν και όλοι οι άνθρωποι της ομάδας, όλοι οι συνεργάτες του και όσοι έμεναν κυρίως από την περσινή σεζόν και έχει το δικό του ενδιαφέρον. Να το δούμε. Πάντως από χθες, εντάξει, σε μόλις 2 προπονήσεις που έχουμε δει, βέβαια έχει, είναι πάντα συνεννοείται με τους συνεργάτες του, έχει γνώση για το πρόγραμμα, συμμετέχει και στην δομή του προγράμματος που θα υπάρχει στις προπονήσεις, έχει το ρόλο του παρατηρητή θα λέγαμε περισσότερο, δεν απαραίτητα κακό αυτό, προς Θεού, εντάξει, πολλοί προπονητές το κάνουν, δηλαδή τώρα πας στο εξωτερικό, βλέπεις προπονητές ομάδων ας πούμε, που παρακολουθούν την προπόνηση και οι συνεργάτες τους τρέχουν το όλο κόνσεπτ. Εντάξει, κάπως έτσι είναι και ο Ένινγκς αυτές τις 2 προπονήσεις. Θα δούμε αν μέσα στο επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε δόξα τω μέρες ακόμα, θα γίνει και πιο ενεργός πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μια άκυρη απορία που είχα. Τα δωμάτια βγήκαν αυτόματα ή κάποιος τα διάλεξε? Τι αυτόματα, με κλήρωση εννοείς? Το έμαθε το αντίθετο και το κουέστα Μαντσίνη με κλήρωση, ξεκάθαρα. Ναι, τα σχολιάσαμε αυτά τα γκόσι που Νίκο πριν, εδώ πέρα είναι αλήθεια. Για μένα δεν ξέρω. Το κουέστα Μαντσίνη δεν ξέρω αν μιλάνε μεταξύ τους, ας πούμε, τόσο ήσυχοι που είναι οι δύο. Κάποιοι συνεννοούνται, ας πούμε, τους ανθρώπους της ομάδας για να μένουν μαζί, κάποιοι άλλοι αποφασίζουν οι άνθρωποι της ομάδας και λένε ο τάδε θα πάει με το Δήμα. Έτσι πηγαίνει συνήθως. Γιατί διαβάζω τα ονόματα, λέω το κουέστα Μαντσίνη. Λέω μιλάνε τώρα αυτοί, γιατί και οι δύο ίσχυοι, και δεν τους ακούσει. Γιατί το έμανε Φατζίδης, σου πήγε το μυαλό. Αυτό τώρα που, αυτό που είπε ο Μπαϊράμις τώρα, αυτό το λέω εγώ. Έμανε Φατζίδης, δηλαδή τι μπορεί να λέει. Εντάξει, κοίτα. Τα δωμάτια μπορεί να αλλάξουν κιόλας. Όταν θα έχουμε και νέες αφήξεις ποδοσφαιριστών, μπορεί να αλλάξουν ίσως κάποια ζευγάρια και να έχουμε ανακατατάξεις. Αλλά για την ώρα αυτά είναι. Εκδρομή δεν πήγαν τα παιδιά, όποιος είναι τώρα. Όπου κάτσει. Δεν πειράζει, τι θα κάνουμε. Προλάβανε να πάρουν διακοπές. Εντάξει, δεν προλάβανε. Εντάξει, τώρα προλάβανε. Θέλω να φτιάξω. Ένα μήνα θέλουν αυτοί τώρα. Τρεις εβδομάδες προλάβανε. Δεν κάνουμε. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Όλοι σε όλο τον κόσμο αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Δεν μπορεί να είναι διαφορετική για τον Άρη. Εννοείται αυτό. Πάντως, Νίκο, στα Σκαριά, όπως είπαμε και νωρίτερα, ίσως φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Το ανακοίνωσε η Σεραϊκή ομάδα. Τώρα, να δούμε αν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο. Ναι, το ανακοίνωσε χθες κιόλας ο Πασεραϊκός. Ανακοίνωσε μια σειρά φιλικών και έχει και τον Άρη μέσα. Θα ρωτήσουμε τώρα τα βήματα, θα πάμε στην προπόνηση. Ωραία. Σε λίγη ώρα. Θα ρωτήσουμε για τους ανθρώπους της ομάδας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εντάξει, πιστεύω ότι θα γίνει, αλλά ας ρωτήσουμε πρώτα για τους ανθρώπους του Άρη. Φαντάζομαι θα γίνει με την επιστροφή της ομάδας από το Βέρμιο. Αυτό που προέχει νομίζω σε αυτή τη φάση είναι τα φιλικά που θα γίνουν εδώ, εκεί. Λοκάρουν αυτό το Άρη, έχουν τουλάχιστον 1-2 φιλικά. Ένα με έναν αντίπαλο πολύ χαμηλής δυναμικότητας και να ακολουθήσει και ένα ακόμα φιλικό μια πιο δυνατή ομάδα ΑΒ εθνικής προκειμένου και ο Άρης να κάνει έτσι ένα πρώτο τεστ των δυναμιών. Ένα δείγμα και της δουλειάς που γίνεται, έτσι, να εντοπίσει κάποια τροτά σημεία, εννοείται πως είναι σημαντικά. Ναι, ένα τέτοιο φιλικό θα γίνει λογικά αν γίνει μετά την πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας. Απλά χρειάζεται και ένα μάτς τώρα οι ποδοσφαιριστές με έναν αντίπαλο χαμηλότερης δυναμικότητας λίγο να ξεμουδιάσουν για τις προπονήσεις. Όταν περάσει, ας πούμε, περάσουν οι 3-4 πρώτες μέρες, ας πούμε, της παρουσίας της ομάδας εδώ πέρα στο Δέρμιο. Μάλιστα. Έχουμε ένα μήνυμα από φίλο Καρατή που ρωτάει για μια συγκεκριμένη περίπτωση ποδοσφαιριστή, τον Τζορτζ του Κουντεάν, λέει, Ρουμάνος επιθετικός ελεύθερος. Λέει, υπάρχει ενδιαφέρον από την ομάδα μας ή όχι, ρωτάει ο φίλος. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα και πριν, και όπως έχουμε τονίσει και τις προηγούμενες μέρες, ο Λόπες είναι η προτεραιότητα, αυτόν παλεύει ο Άρης και αυτόν πλησιάζει, σε αυτόν πλησιάζει. Η εναλλακτική που υπήρχε ήταν ένας Γάλλος επιθετικός, δεν υπήρχε κάποια άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή. Το τελευταίο διάστημα βασικά για τους ανθρώπους της ομάδας, εκεί είχαν επικεντρωθεί. Τώρα για το συγκεκριμένο, εγώ δεν έχω εικόνα και δεν νομίζω κιόλας να είναι στη λίστα. Εντάξει, ο κόσμος τώρα μπαίνει σε μια διαδικασία, το καταλαβαίνω, να ψάχνει και ονόματα τέτοια που είναι ελεύθεροι και μπορεί να διαφέρουν κτλ. Γιατί και εμένα μου έχουν στείλει αρκετοί κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Ένας ψαγμένος πριν γίνει γνωστό το όνομα του Ντάτκοβιτς μου το είχε στείλει. Και δεν του απάντησα τίποτα. Οκ, ναι.
Ναι, εντάξει. Αλλά, κοίτα, να σου πω κάτι. Αυτός ο ποδοσφαιριστής και άλλοι ποδοσφαιριστές μπορεί να έχουν περάσει το ραντάρι της ομάδας. Εντάξει, μιλάμε τώρα για μια λίστα σχεδόν 3.000 παικτών που έχουν εξετάσει οι άνθρωποι του Άρη τους τελευταίους μήνες. Δεν είναι λίγοι. Εντάξει, ναι. Και κάποια είναι υπαρκτά σενάρια, κάποια που ακούγονται. Άλλοι εξετάστηκαν για 5 λεπτά και κλείσαν οι άνθρωποι της ομάδας στο βίντεο. Άλλοι εξετάστηκαν για πολύ παραπάνω και ήταν πολλά παιχνίδια, ας πούμε. Ναι, ναι. Και έχουμε από τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, ακούγεται το όνομα του Μήτρουλ, ας πούμε. Δεν έχω καταλάβει γιατί και πώς. Όχι. Και του Μήτρουλ ακούστηκε και του Δόνη ακούστηκε. Ναι, okay, όταν διάβασα ένα χαφ και άλλο χαφ θα πάρουμε, εντάξει, okay, μπορεί να αποκτηθεί κάτι από το μέλλον, αλλά νομίζω για χαφ δεν ψάχνει αυτή τη στιγμή ο Άρης γενικότερα. Ναι, εδώ ακούσει το Χρυσοδολόπου, σε παρακαλώ. Εντάξει, ναι, ναι, απλά προσπαθείτε να ξέρετε το τελευταίο συμβόλαιο, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι λογικό. Να σου πω, το λέγα για την προηγούμενη εβδομάδα. Το να γράψουμε ονόματα είναι το μόνο εύκολο. Το θέμα είναι να γράφουμε ονόματα που ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Ναι, φυσικά. Εγκυρότητα πάνω απ' όλα. Ναι, τώρα εντάξει, δεν θα μπαίνουμε τώρα και εμείς σε μια διαδικασία να τρελαίνουμε τον κόσμο. Όταν ένα όνομα εφίσταται και εξετάζεται ή υπάρχουν επαφές, θα το εννοείται ότι θα το και τεθεί υπόψη μας, θα το γράψουμε. Αλλά τώρα θα μπαίνουμε σε διαδικασία να γράφουμε ονόματα τα οποία δεν υπάρχουν ή υπάρχουν, αλλά σε μια λίστα, ας πούμε, για μια θέση είναι στην 15η θέση. Τι νόημα είναι τώρα, δεν έχει νόημα. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να βαδίζουν τον κόσμο με ονόματα. Έτσι, τώρα και να λες π.χ. ότι πάει για το συγκεκριμένο μπαμ και να γράφει μέσα είναι όμως πολύ δύσκολη η περίπτωσή του. Μάλλον δεν θα έρθει, αλλά πάει για τον μπαμ. Ή θα πάει στην Αμερική με 4 εκατομμύρια θα έρθει στον Άρη, λέγεται. Ναι. Παραδείγματος χάρη. Για να το Ιταλό επιθετικό. Ναι, ναι, ναι. Μπαμ ήταν παλιά στον Αντένα, εγώ του Σερατίνου. Ωραίο. Μετά από αυτό μπορεί να αποδεσμευτεί, θα έλεγα. Αρκεί να μα πει ποιο κέρδισε στο τάβλο χθε. 6-5. Δεν κοιτούσα και το. 6-5. Παραπέντε. Δεν έχουν βγει ακόμα οι πρώτοι άνθρωποι τη ομάδα γυμναστέ να βάλουν κανένα κόνο, κανένα τέτοιο. Σε λίγο θα γίνει να φανταστώ. Σιγά-σιγά. Ναι. Έτσι είναι. Ποια ήταν η τελευταία σε ερώτηση. Ποιο κέρδισε το τάβλι χθε το βράδυ. Τρέχει παράλληλα και αυτό το συνάδελφε. Συνάδελφε. Με ρωτάνε στον αέρα ποιο κέρδισε χθε. Είναι ανοιχτό ακόμα όμω, έτσι. Ναι, είναι εγώ πίσω 2-1. Εντάξει, στο τέλος της προετοιμασίας τιμώνω, ρε. Αφού τα γράφετε, είναι σημαντικό αυτό. Ναι, ξεκινήσαμε ένα καλό φίλο και συνάδελφο εδώ πέρα ένα μαραθώνιο. Θα τελειώσουμε το φινάλε της προετοιμασίας, να δούμε ποιος θα είναι νικητής μέχρι τότε. Ωραία, θα το μάθουμε. Η δική της προετοιμασία, θα λέγαμε, εντάξει. Ναι, λοιπόν, εντάξει, και αυτά με ναι, εντάξει, λογικό είναι. Γι' αυτό, γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Σε λίγο θα ξεκινήσει και προηγουμένη προπόνηση. Θα είμαστε εκεί, θα έχουμε και ζωντανά βίντεο και στο Facebook του All About Aris και στο Instagram. Έτσι, και φωτογραφικό υλικό και φυσικά ότι δραματιστεί και αν υπάρχει κάποιο νεότερο ρεπορτάζ και όσον αφορά τα μεταγραφικά να είναι ο κόσμος συντονισμένος και στον Αθλητικό Λίμπερο και στο Λαμπάου Τάιμς. Τέλεια Νίκο, ευχαριστούμε Νίκο, πολύ. Καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια παιδιά. Σε ανοιχτή γραμμή εννοείται με τον Νίκο από εδώ και στο εξής, όπως είμαστε πάντα άλλωστε. Έτσι, ναι Γιώργο, ειδικά εμείς. Εμείς ναι, ναι, δηλαδή okay. Τον Νίκο, πώς φέρεις την ημέρα, ξέρεις, έχει γίνει αυτό, έχει γίνει εκείνο και εντάξει. Ξέρεις τι, είναι η περίπτωση μεταξύ μας, έτσι, στο site που δεν βρισκόμαστε πολύ συχνά, αλλά νιώθουμε ένας τον άλλον στην καθημερινότητά του. Ναι, χωρίς να το βλέπει, αλλά το νιώθεις. Εντάξει. Γιατί επικοινωνούμε όλη την ημέρα. Είναι μια μορφή συνεργασίας, έτσι, όπως και αν το κάνεις. Εννοείται. Ωραία. 6 παρά 5. Στις 6.30 ξεκινάει η πρώτη προπόνηση. Σε λίγο θα βγουν οι γυμναστές να στήσουν κόνους όλα αυτά που πρέπει για τα τέρματα να κουβαλήσουν. Στα χωριά τα κάνουμε εμείς. Βγαίνουμε ένα τέταρτο νωρίτερα. Πολλοί προπονητές και τα λοιπά λένε ότι ας πούμε και αυτό που να μετακινήσει την εστία παρακάτω και τα λοιπά δείχνει μια ομαδικότητα, κάτι του στυλ ότι μπορεί να κάνει και τα πιο απλά. Δεν σε εκνευρίζει ο άλλος που ας πούμε εσύ θα σηκώσει έτσι την εστία και ο άλλος θα κάνει αυτό. Και αυτό είναι ένα δείγμα. Κάνεις και την πλάκα σου σε αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί εμείς ας πούμε μιλάμε π.χ. για τακτική, μιλάμε για τι ασκήσεις γίνανε, αλλά και από άποψη ψυχολογίας να δεις και είναι χίλια δύο πράγματα τα οποία πρέπει να δρομολογηθούν προκειμένου σε μια ομάδα να δουλέψει ως σύνολο και όχι ως αταμικές μονάδες. Δηλαδή να κάνουν πράγματα ταυτόχρονα μαζί. Υπάρχει αυτή η συνεργασία, ξέρεις, πόσο ας πούμε για παράδειγμα του back με το extreme, του half με τον μπροστά τον επιτελικό μέσο, λίγο έτσι να... Έτσι. Ξέρεις, αυτό είναι πολλά πράγματα, πάρα πολλοί παράγοντες, γιατί έχουμε δει ας πούμε και παίχτες που έχουν φοβερό ταλέντο, αλλά ο χαρακτήρας τους είναι εκρηκτικός και εγκληματικός,
Έχουμε δει και εργάτες. Εγκληματικός, ρε φίλε. Ναι, είναι κάποιοι. Όχι, είναι κάποιοι, εντάξει. Τον δίκασες. Δεν αναφέρθηκε εγώ συγκεκριμένα. Ναι, ναι. Εσύ πήγε το μυαλό σου κάπου. Πήγε, εσύ όλους πήγε. Εντάξει. Δεν μπορεί να εννοούσε μόνο αυτόν, αλλά εντάξει. Δηλαδή, έχω μια ευρεία γκάμα στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Ωραία. Είναι κάποιοι, οι λεγόμενοι εργάτες που δεν δημιουργούν πρόβλημα για κανένα απολύτως λόγο και είναι ξέρεις πάντα ό,τι τους πει ο προπονητής, είτε παίζουν είτε δεν παίζουν. Είναι εντάξει, αυτά είναι άλλα χαρακτήρες. Γιατί πρέπει να κουμπώσουν και οι χαρακτήρες σε μια ομάδα 20 κάτι. Ξεκάθαρα, παιδιά, δεν είναι μόνο το κομμάτι το αγωνιστικό. Ναι, σε μια... Προηγούνται πολλά ακόμα. Δηλαδή, σκέψω ότι που συνθέτουν το. Σε μια καθημερινότητα ομάδα, ναι. Βάλε 22 με 25 ποδοσφαιριστές, καμιά δεκαδιά, τεχνικό team τα λοιπά, βάλε μασέρ, βάλε φροντιστές, βάλε. Ξέρω εγώ, ακόμα και τα γραφεία, αν βάλει. Έτσι. Μιλάμε είναι αυτό που, λέγαμε, μπήκε στο στρατό, βέβαια, εσύ δεν πήγε. Αλλά... έχουμε ακόμα. Όπως η Κωνσταντίνος τώρα που ακούει. Αυτό λέγαμε. Δεν τα βρίσκα μεταξύ μας με τα παιδιά, γιατί έχουμε να κάνουμε πολλούς διαφορετικούς χαρακτήρες. Ναι, ναι, ναι. Σε ένα θάλαμο π.χ. που ήμασταν 30 άτομα. Γι' αυτό δεν είναι μόνο εσύ. Δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται. Το γήπεδο είναι γενικά όλοι. Δεν παίζει μόνο ρόλο το ταλέντο σε αυτές τις περιπτώσεις. Η συνοχή χτίζεται με διαφορετικούς, με ποικίλους τρόπους σε μια ομάδα. Γιώργο, αυτή είναι η αλήθεια. Όπως είπαμε, 6,5 ώρα ξεκινάει η προπόνηση. Εμείς πλούσιο θα υλικό τώρα. Θα έχετε. Ναι, ο Νίκος έχει πάρει φωτιά και την ημέρα δεν ξέρω πόσα βίντεο ανεβαίνουν. Μένα μου αρέσει στην προετοιμασία τα παιχνίδια που γίνονται. Με αυτές τις μπάλες που κάνουν τα ζούμπα και αυτά. Που ξέρεις, ενδυνάμωσης που είναι αυτές οι μπάλες. Με τα βαράκια, με όλα αυτά. Με τους κόνους, αυτά τα περίεργα τα παιχνίδια που έχει. Είναι ωραίο να το παρακολουθείς απ' έξω, θεωρώ. Όπως και να το κάνεις. Και από φωτογραφίες. Όχι το ίδιο να το ζεις. Εντάξει, βέβαια δεν θα τους λυπηθούν. Μια χαρά λεφτά παίρνουν. Ναι, δεν μπορείς να πεις ότι έλα το παλικάρι κουράστηκε. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, παίρνουν πολύ καλά χρήματα έτσι, και να κουράζονται. Έτσι είναι. Όλος ο κόσμος κουράζεται και πολύ περισσότερο οι απλοί εργάτες. Αμείβονται 500-600 ευρώ για να δουλεύουν πόσες ώρες σε δύσκολες συνθήκες. Πάμε και εμείς. Να τα λέμε και αυτά. Εργάτες την ημέρα πάμε να πάρουμε και εμείς και μια ανάσα. Και ναι, έτσι και εμείς είμαστε εργάτες και πρέπει να πάρουμε για ανάσα. Για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε. Εξαιρετικά. Επιστρέψαμε. Μέχρι και τις 6.30 θα είμαστε παρέα. Ο Λαμπαουτάρης on air. Είπαμε αρκετά πράγματα προηγουμένως και με τον Νικό Παπαδόπουλο. Θα πούμε και εμείς κάποια πράγματα τώρα. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Έλαντε. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοπούμε τώρα. Πιστεύεις όντως ότι κάποιος, ας πούμε, είναι τώρα Παρασκευή απόγευμα, πριν το 15 Αύγουστο και λέει θα ανοίξω να μάθω, ας πούμε, στο ραδιόφωνο τη συζητή για ποδόσφαιρο, έτσι, και δεν φεύγει, ας πούμε, για Χαλκιδική κτλ. Εντάξει, κάποιοι ρεφίλοι είναι ταυτισμένοι με αυτό το κομμάτι το ποδοσφαιρικό, γενικά το αθλητικό. Δεν μπορούν χωρίς αυτό. Δηλαδή, ακόμα και διακοπές να έχουν πάει, θα ρίξουν μια κλεφτή ματιά την επικαιρότητα. Καλά, ναι, εντάξει. Ή θα βάλουν λίγο ραδιόφωνο να ακούσουν, να δουν τι συμβαίνει. Αλλά καταλαβαίνεις ποια είναι, ας πούμε, το λέω ότι ξέρεις, okay, δεν είναι τόσο. Δηλαδή, 14 Αυγούστου δεν ανοίγει για να μάθει, ξέρω εγώ, τι γίνεται. Είναι λίγο πιο διασκέδαση, αν θες πιο. Θες και εσύ λίγο να αποφορτιστείς, αυτό θες να πεις. Αυτό είναι πράγμα. Δηλαδή, ταξίδι, ξέρω εγώ, και κάτι να παίζει απλά από πίσω και τέτοια πράγματα. Δηλαδή. Ναι. Και ό,τι είναι, ρε παιδί μου, έκτατο και τα λοιπά, θα το μάθω. Μάλιστα, λέω, στο Facebook γίνεται, θα μπούμε, ρε παιδιά, θα το διαβάσουμε στο Λαμπαουτάρης που θα το ανεβάσει. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, εντάξει. Έτσι ακριβώς είναι, νομίζω. Αυτό. Όπως ανέβουν σε πολύ λίγη ώρα ρεπορτάζ από την προπόνηση που ξεκινάει στις 6.30. Ναι. Μιλώντας για την μπασκετική ΑΕΚ στο διάλειμμα. Ναι, μας έχει κάνει εντύπωση όλους με τις μεταγραφές που έχει κάνει. Άλλο αυτό, απλά έσκασε τώρα λέει μπαν από τη FIBA για τον Μαλίκ Χέρστον. Α, είδες που τα έλεγα πριν έξω. Πού τα βρίσκει τόσο λεφτά και κάνει μεταγραφές, δεν σε είπα. Θα ήταν αυτό στο μπάσκετ αυτά τα μπαν της FIBA, ειδικά σε κάποιες ομάδες είναι πολύ αστεία. Είναι, ξέρεις, κάτι ελάχιστα χρήματα που απαιτούνται. Μην κοιτάς στον Άρη που έχει μαζευτεί ένα πολύ μεγάλο ποσό και ξέρεις, είναι σε συγγενική επικοινωνία. Τώρα, γιατί οφειλές μιλάμε όμως όταν έρχεται μπαν? Μήπως είναι ένα ασήμαντο? Όχι, ποσό, ρε. Αλλά. Ρε, ασήμαντο είναι. Και ασήμαντο είναι. Γιατί δεν τον έχει πληρώσει η ομάδα τη στιγμή που τόσα χρόνια επενδύει αρκετά ο συγκεκριμένος μεγάλο μέτοχος? Το αμελής. Και κάνει καλές ομάδες, καλά ρόστερ, ακριβά. Το αμελής αυτό και όταν έρθει η στιγμή που είναι ανάγκη να το πληρώσει, το πληρώνει. Είναι συνηθισμένη τακτική αυτή, δεν είναι κάτι. Δεν, δηλαδή. Οκ, okay, τα ποσά αυτά είναι. Ναι, τώρα μπορούμε να μιλάμε για ένα ποσό 15 χιλιάρικα, έτσι, 20, αλλά τώρα ο Χέστρομ που λες, αυτός νομίζω έχει χρόνια που έπαιξε την ΑΕΚ.
αυτό θέλω να σου πω, ότι δεν δίνουν σημασία. Δεν φεύγουν και υπάρχει μια οφειλή η οποία τρέχει. Αν δεν διακανονίσει, ρε παιδί μου. Α. Ναι, ίσως είναι κανένα bonus, κανένα τέτοιο. Συνήθως έτσι γίνεται. Ναι, μα. Διεκδικούν τέτοια ποσά από bonus συμμετοχών, κατάκτηση τροπέων, ξέρεις πώς πάει. Σκέψου ότι δύο από τα 8 μπαν του μπασκετικού αέρα, αν δεν κάνω λάθος, δικάστηκαν ερήμην, ρε παιδί μου, υπεσυβιές και τα λοιπά. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι αντί να του έδινες, ξέρω εγώ, ένα πενταψήφιο νούμερο και χαμηλό, έχουν φτάσει περιπτώσεις που βάλανε εξαψήφιο και είναι ένα τεράστιο νούμερο, τεράστιο οικονομικό μέγεθος και σημαίνει η ζημιά, έτσι, γιατί στο μπάσκετ δεν υπάρχουν έσοδα. Μιλάμε για μια νέα σεζόν που, ναι, δεν θα έχει κόσμο. Κοίταξε. Μιλάμε για ένα τηλεοπτικό που είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή, γιατί η κεντρική διαχείριση πετάει αετό. Μιλάμε για μια μπάσκετ λίγη που δεν έχει βασικό χορηγό. Γιατί ο βασικός χορηγός που είχε πέρσι δεν ήθελε να δώσει και όλα τα ίδια λεφτά και πλέον είναι ασημένιος χορηγός. Δηλαδή του δώσαν νέο τίτλο. Σόπα, ρε. Ναι, ναι, ναι. Είναι, γίνονται αυτά τα ωραία. Δηλαδή, αυτό δεν ξέρω. Είναι πονεμένη ιστορία το μπάσκετ. Εγώ δεν ξέρω αν θα υπάρχουν πάνω από 10 ομάδες. Ναι. Όσο υπάρχει η Ευρωλίγκα στη μέση με τα κλειστά συμβόλαια, αυτό θα βλέπουμε. Τελείωσε. Εντάξει, γενικά, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια κόντρα. Κανονική κόντρα, η FIBA που έχει μπει. Με την EuroLeague χρόνια. Με την EuroLeague χρόνια. Ναι. Τώρα δεν πάει μπροστά ένα άθλημα. Και βλέπει να βγαίνουν παίκτες όπως ο Λούκα Ντόνσιτς και να λέει: με πέταξε εκτός μου τον μπάσκετ. Ας γυρνούσε, ρε παλικάρι μου, να παίξει προκριματικά όπως κάνουν όλες οι χώρες. Και αυτό είναι το δίκαιο. Να κερδίσει από τα προκριματικά τη θέση σου στην μεγάλη διοργάνωση των εθνών του κόσμου. Όπως γίνεται και στο ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι και το επόμενο βήμα που θα λέγαμε για να έρθει μια ισορροπία στο μπάσκετ οικονομικά. Ό,τι έκανε το ποδόσφαιρο με financial fair play. Αυτό απλά δεν υπάρχουν εξελίξεις. Γιατί όσο δεν υπάρχει αυτό, στο μπάσκετ ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει. Θα γίνονται ανοίγματα οικονομικά, θα τα διεκδικούν μετά οι παίκτες, δεν θα παίρνουν τίποτα, θα έχει μπαν, θα τα ξεχρεώνουν μετά. Ενώ με financial fair play, έσοδα, έξοδα, δεν μπορείς να ανοιχθείς. Εξασφαλίζεις το μέλλον και τη βιωσιμότητα των ομάδων αλλά και των παιχτών. Μα πάντα ξέρεις. Όταν υπογράφουν ένα συμβόλαιο. Ναι. Πάντα ξέρεις ότι όταν βάζεις λεφτά στο μπάσκετ δεν μιλάμε για επένδυση, μιλάμε για λεφτά που χάνεις. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει κάτι στο μπάσκετ το οποίο θα στα γυρίσει πίσω. Αν δεν υπήρχε η κλειστή λίγα, ποδόσφαιρο, που, πούμε, δεν για θα μιλούσαμε και πέταμε ένα λεφτά. Αυτό, όπως για παράδειγμα που μπαίνεις στο Euro Pali, ξέρω εγώ, αμέσως. Ναι, συνολικά έχεις πάει 5-6 εκατομμύρια, μπαίνεις στα Μπερλίν και έχεις μια 20-25, χωρίς να βάλουμε τηλεοπτικά, χωρίς να βάλουμε market pool. Αλλά και πάλι. Ναι, ναι. Να ξέρεις τι θα πάρεις. Εγώ σου λέω. Να αξιοσέβαστο ποσό τώρα στην Ευρωλίγκα. Όταν η κάθε νίκη μετράει 37 χιλιάρικα. Ναι, είναι αστείο ποσό. Εγώ σου λέω δηλαδή να κερδίσεις χωρίς να μπαίνεις μέσα. Γιατί τώρα μπαίνεις μέσα. Ναι. Δηλαδή παίζεις Ευρώπη και μπαίνεις μέσα. Θυμάμαι ότι άλλες εποχές που ήθελε, ας πούμε, και ο Άρης και ο Πάο και να έχουν Ευρώπη για να έχουν ρυθμό. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια την εβδομάδα που στο μπάσκετ είναι πάνω κάτω ψηλό απαραίτητα. Οι ομάδες μπαίνουν μέσα. Θες τηλεοπτικά, θες έξοδα γηπέδου. Γιατί υπήρχαν, ξέρεις, κάτι ομάδες Τετάρτη βράδυ χειμώνα στο Αλεξάνδριο. Okay. Ποια χρονιά ήταν, πριν τρία χρόνια. Το 15, 16, το 16. Europe Cup που ήταν. Που έπαιζε με κάτι Λουκόιλ, με κάτι τέτοια. Ναι, κάτι προκριματικά, ναι, Σεπτέμβριο, μήνα εδώ. Λευκορωσία είχε μια ομάδα από τη Βουλγαρία. Στο είχε πάει, ναι. Ναι, ναι, κάτι τέτοια τρελά είχε εκείνη την χρονιά. Στο Europe Cup, την τέταρτη διοργάνωση του μπάσκετ πλέον. Και η δεύτερη της FIBA είναι το BCL και το Europe Cup. Εντάξει, αστείωτης. 15.000 διοργανώσεις. Τώρα θα βρεθεί καμιά βαλκανική λίγα. Θα κάνει. Υπάρχει σε σκαδιά για αυτή. Ναι, θα πάρει και ομάδες από την Ελλάδα. Έχουν γίνει και, και τις υπόλοιπες γιουγκοσλαβικές. Έχουν γίνει σε άδεια και πάω, αν θυμάμαι καλά. Να, που έχει γίνει δημοσίευμα πριν κάνα μήνα. Πώς θα φτιάξει το μπάσκετ, άντε πες μου. Εντάξει. Παλιότερα δίνανε κίνητρο βαθμολογικό στις ομάδες από το πρωτάθλημα. Δηλαδή θυμάμαι μια χρονιά ο Άρης είχε βγει τρίτος στο μπάσκετ και έπαιξε στα προκριματικά της Ευρωλίγκας. Ναι, όπως επίσης είναι και αστείο. Το 7 ήταν αυτό, το 6 κάπου εκεί. Ναι, επίσης είναι και αστείο το ότι η Ελλάδα έχει μόνο δύο θέσεις, ας πούμε. Ναι. Γιατί είναι κλειστή λίγκα η Ελλάδα. Άλλο πάλι αυτό. Έχει η Τουρκία 5 και έχει η Ελλάδα 2. Εντάξει, μιλάμε για μια έτσι. Ιστορία, καμιά σχέση της Ελλάδας με της Τουρκίας μπασκετικά. Και πλέον. Συμφέροντα, ρε φίλε, γι' αυτό λέμε. Αυτό για την πίσνα. Αυτό είναι που κάποια φάση, ας πούμε, δεν σε νοιάζει τι θέση τερματίσει, γιατί μπορεί να πάρει μια wild card, ας πούμε, και να παίξει. Ναι, παίξει γι' αυτό να παίξει από εκεί, ίσα, αν έχει καλές σχέσεις και εδώ από εδώ και από εκεί. Εντάξει. Λέει ο άλλος δηλώνει συμμετοχή. Τι θα πει, ρε παιδιά, δηλώνει συμμετοχή. Τι είναι. Τηλεπαιχνίδι. Θα δηλώσει συμμετοχή σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Δεν πρέπει να την κερδίσει μέσα στο πρωτάθλημά σου.
Ναι, για παράδειγμα, αυτό επιδιώκει τα τελευταία χρόνια το BCL της FIBA. Για παράδειγμα, φέτος και ο Άδης έστειλε τα χαρτιά του και σε Basketball Champions League, ναι, και σε Europe Cup για πιθανή συμμετοχή. Ρε, παιδί μου, όπως, όχι περιεκτικά, ξέρεις, απλά να υπάρχουν. Έτσι, έκανε τα χαρτιά του. Ναι. Εντάξει, βέβαια τώρα σε καμιά περίπτωση δεν απασχολεί τον Άρη αυτή τη στιγμή το αν θα έπαιζε Ευρώπη στο μπάσκετ. Έτσι, γιατί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Και βλέπουμε ότι... Για φαντάσου τώρα ο Άρης να είχε προκριματικά BCL. Πες ότι το δεχόντουσαν. Και έπρεπε να παίξει σε ένα μήνα. Μέσα σε Σεπτεμβρίου, όπως θα παίξει ο Ηρακλής για παράδειγμα. Με τι ρόστερ θα έπαιζε. Αυτό νομίζω θα δίνει σε απόσυρση μετά, γιατί νομίζω έχει και ένα περιθώριο χρονικό να το κάνει. Απλά εντάξει, τώρα υπάρχουν, παιδί μου, τα μπαν. Υπάρχει αυτό το. Η αλλαγή σκέψη τη FIBA που σου λέει ότι αν έχει μπαν δεν μπορεί να πάρει ούτε από το εχώριο πρωτάθλημα. Ναι. Υπάρχουν τώρα οι εγγυητικοί, η οποία. Κατέπεσε. Ναι, κατέπεσε και πάλι. Πάλι με εκεί πέρα, παιδί μου, με τις πρώην καλαθοσφαιριστές. Γενικότερα είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Έσοδα φυσικά δεν υπάρχουν. Δηλαδή, okay. Και αγωνιστικά θα είναι η δύσκολη χρονιά από την άποψη ότι ο Άρης πάντα βασιζόταν στον κόσμο του σαν έκτο παίκτη μέσα στο Νιγκάλης Χολ, που κάποια αδιάφορα παιχνίδια Σαββάτου που σε άλλα γήπεδα, ας πούμε, θα ήταν συγγενείς και φίλοι. Πάντα το Αλεξάνδριο είχε κόσμο που έδινε όθηση και πάντα έδινε το παρόν σε πολύ δύσκολες στιγμές. Θυμάμαι ένα παιχνίδι, είχε παράλληλα έκθεση εκείνη την περίοδο και έπαιζε Άρης με Λαύριο, όχι έκθεση, Sport Expo, συγγνώμη, Sport Expo, που ήταν 25-0 στο τρίλεπτο, κάπου εκεί. Η κολοσσός χολαργός σας. Και όλοι λέγανε από πριν τώρα... Θα κερδίσει ο Άρης, θα κερδίσει, είναι σε δύσκολη κατάσταση. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι γιατί και ο Κολοσσός καλή ομάδα. 25-0. Ουσιαστικά έκανε εκείνη την νίκη ο Άρης τότε και έφυγαν όποια σενάρια υπήρχαν. Ναι. Και ήταν και μια νίκη την οποία μνημόνευε ο Χρυσάνθος για καμιά εβδομάδα. Γιατί ήταν ένα παιχνίδι που είδα από κοντά και λέει: ήρθα εγώ, λέει, ας πούμε, και κερδίζαμε στο μήχρονο 30-40 πόντους, λέει, και κάτι τέτοια. Ωραία πράγματα. Άξι, ναι, ήταν πέρσι στις Sport Expo που ήταν κατευθείαν μαζί. Πέρσι πριν να ήταν σωστά, ναι, ναι. Γιατί είχαμε φύγει ξέρεις, κατευθείαν για δίπλα από το γήπεδο. Εντάξει. Βλέπουμε τώρα και στο μπάσκετ είναι λίγο τα πράγματα δυσίωνα. Βλέπεις με το ποδόσφαιρο πάει καλά. Κλείνει μεταγραφές, ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν. Στο μπάσκετ υπάρχει μια άγνοια, τη μελγενέστε, όπως άγνοια υπάρχει και έτσι. Γενικότερα σε όλο το φάσμα του μπάσκετ. Έτσι, πρέπει να καταπέσουν οι εγωισμοί στο άθλημα. Αυτό. Με αυτή την κόντρα που έχει προκύψει, δεν κάνει καλό στο άθλημα, παιδιά. Ναι, δηλαδή... Γιατί αν ξέρει ένας επενδυτής που έχει χρήματα και θέλει να επενδύσει στο μπάσκετ, το αρέσει και σαν άθλημα. Είναι ιστορικό. Κουβαλάει μακρά ιστορία από το παρελθόν. Αν γνωρίζει ότι υπάρχει το κίνητρο μέσα από τα πρωταθλήματα, μέσα από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και υπάρχει ένα καλά δομημένο σύστημα όπως αυτό του Champions League, δεν λέω εγώ σε αυτό το επίπεδο, εντάξει, βήμα-βήμα, άλλα μεγέθη το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουν. Ναι, εντάξει. Γιατί τώρα... άμα ξέρεις ότι θα βγεις τρίτος και θα παίξεις στην Ευρωλίγκα, θα γουστάρει εντός εισαγωγικών και ο επενδυτής. Ότι θα την κυνηγήσω παιδιά την τρίτη θέση για να πάω στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, τώρα. Βάλεσε μια τάξη το πώς τελείωσε φέτος το πρωτάθλημα. Πάρε το πρωτάθλημα. Δεν θα βγεις πουθενά. Αυτό. Τελείωσε φέτος το πρωτάθλημα. Οι δύο. Σώθηκαν όλες οι ομάδες. Οι ομάδες από την Α2 λέγαν δεν θέλουμε να πάρουμε την άνοδο. Δεν μας βολεύει, ας πούμε. Και οικονομικά δηλαδή ξέρουν ότι δεν θα πάει καλά αυτό. Άλλες ομάδες που ήταν στην Α1 διορίσαν αδυναμία και θέλουν να φύγουν. Δώσαν τα φημία αλλού. Βγήκε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού περίπου κανένα χρόνο μετά και είπε ότι αυτά που κάνατε πέρσι τον Αύγουστο ας πούμε, με τη μετοχική σύνδεση ήταν λάθος και πρέπει να αποβληθείτε. Υπάρχουν ομάδες αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως ο Άρης, ο Πανιόνιος και μέχρι το προηγούμενο διάστημα και η Λάρισα, που τώρα ας πούμε, πήρε προπονητή και τα λοιπά και άρχισε να κινείται, που δεν έχουν δώσει το στίγμα τους τι θα κάνουν στη φετινή σεζόν. Και εγώ δεν ξέρω, νομίζω κανείς δεν ξέρει που ασχολείται πούμε, και με το ρεπορτάζ του μπάσκετ, δεν ξέρει πόσο ομάδα θα είναι το χρόνο. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, okay. Απλά κάναμε σούπερ κάπ, εντάξει. Τα είχαμε όλα, κάναμε σούπερ κάπ. Σούπερ κάπ, ρε φίλε. Δηλαδή, όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε. Final Four κιόλας, τέσσερις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος την περσινή σεζόν. Θα κάνουν κάπου ενδιάμεσα και το Final Eight του BCL, λένε στην Αθήνα. Το αναφέραμε και χθες στην εκπομπή. Εντάξει, τι να πεις, τι άλλο θέλεις, δηλαδή, οκ.
Ας το αφήσουμε στην άκρη. Δεν έχετε τέτοιο, θα κάνετε. Λοιπόν, να πω ότι βλέπω εδώ πέρα ετοιμάζονται νέα γραφεία του Άρη. Τη ΠΑΕ. Ολική ανακαίνιση συνεχίζεται σε γραφεία και μπουντίκ. Είναι κάποιος Παντζαρτζίδης, το είπα. Ο υπεύθυνος κτηριακών εγκαταστάσεων, αν το λέω καλά τον όρο, τον τίτλο του. Εντάξει. Μέσω των social media δημοσίευσε ένα βίντεο από τις εργασίες που γίνονται στα γραφεία των Κιτρινομαυρών. Καλή δουλίτσα. Εξυγχρονίζεται, όπως είπαμε, ο Άρης σε όλα τα επίπεδα. Ναι, και όπως είχαμε πει, ας πούμε, και τότε, ανεβαίνοντας ο Άρης και επιστρέφοντας στην πρώτη κατηγορία εκεί που ανήκει, έπρεπε να κάνει μια σειρά από πράγματα προκειμένου να φτάσει σε ένα επίπεδο αντάξιο αυτό που θέλει. Που ξέρει, ήδη φιλοδοξίες του Δουκαρυπίδη, φιλοδοξίες του κόσμου κτλ. Και βλέπουμε ότι σταδιακά κάθε χρόνο κάτι πειράζει. Δηλαδή, την πρώτη χρονιά έγιναν οι μεγάλες αλλαγές στο Ρίσιο. Το Ρίσιο, αν το έβλεπες, ακόμα και σε φωτογραφίες, ναι, ας πούμε, ναι, και τα λοιπά, ήταν, όχι, η λέξη παρατημένο ήταν πολύ ευγενική που χρησιμοποιώ. Και ο καλύτερος μάρτυρας ήταν ο Αντώνης Αριόγλου, έτσι, αυτό, για τη σύνδεση, ναι, του παρελθόντος με το σήμερα, έχει, που είχε βγει στην εκπομπή πριν κάνα μήνα, λίγο, ναι, λιγότερο, και είπε, παιδιά, η μέρα με τη νύχτα, λέει, φοβόμουν να μπορώ να το πατήσω. Από το 2010 που ήταν στην ομάδα και το προπονητικό, η εικόνα του προπονητικού κέντρου σήμερα. Ναι, δηλαδή μιλάμε για επενδύσεις που γίνονται. Ας πούμε, για παράδειγμα, έγινε αυτό με το προπονητικό εκεί πέρα. Στο Βικελίδης είχαμε τις αλλαγές στα δημοσιογραφικά που ανέβηκαν πάνω. Είχαμε lifting σε σουίτες, τα λοιπά. Τη θύρα κάτω που είναι πίσω από τους πάγκους με τα plexiglass που είσαι φυσικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η προέκταση που έγινε. Αυτό δεν το είχε άρεσε τα τελευταία χρόνια. Τώρα βλέπουμε boutique και γραφεία. Ο Θοδωρής Καρυπίδης μίλησε για τις συζητήσεις και τις επαφές που γίνονται στο θέμα του γηπέδου, το οποίο θα αφήσουμε, ας πούμε, στην άκρη του μυαλού μας, γιατί θέλει, είναι χρονοβόρο και, όπως είχε πει, μέσα στο επόμενο εξάμεινο, ας πούμε, θα υπάρχουν οι άδειες κτλ. Δηλαδή είναι κάτι που θα μας απασχολεί τώρα κοντά, απλά υπάρχει σαν σκέψη στο μυαλό μας. Αν θέλουν, ας πούμε, μπορούν να κάνουν 1000 πράγματα και στο γήπεδο, όπως για παράδειγμα ένα ολικό lifting απ' έξω, ξέρεις, ίσα μια ωραποίηση, ας πούμε, της εικόνας. Να εξυγχρονιστεί και αυτό. Αυτό είναι που πειράζει λίγο. Στα νέα δεδομένα της εποχής. Πειράζει λίγο, γιατί αν τα συγκεντρώσεις όλα αυτά, ας πούμε, είναι ένα δεύτερο budget, ξέρω. Εννοείται. Ναι. Και, μα έτσι μεγαλώνεις κιόλας ο σύλλογος. Δεν είναι μόνο οι παίχτες που θα φέρεις. Αυτό, δηλαδή, ξεκινάς, θες να κάνεις και τη τελέχωση. Να αναβαθμίσεις πράγματα και πρόσωπα. Δηλαδή, τώρα ανακοινώθηκε, ξέρω, νέα συνεργασία με εταιρεία για τα, μόνο και μόνο για τα πόδια, ας πούμε, και τα λοιπά. Το είδα, ρε φίλε, τι που αυτό είναι, πεντικιούρα αυτό έκανε και ο Δελιζήσης. Τον περιποιήθηκαν, ναι, δηλαδή τα πόδια, πούμε, των ποδοσφαιριστών έχουν τεράστια καταπώνηση. Δηλαδή, γιατί μιλάμε για αθλητές που παίζουν και τρέχουν από παιδιά, έτσι. Ναι, αλλά τον περιποιήθηκε άντρας το Δελιζήση. Εντάξει, να πεις γιατρός, περιποιήθηκε, εξετάσεις κάνανε, μετρήσεις και τα λοιπά. Ειδικό ποδολόγο, λέει εδώ πέρα. Ναι, κάνει πελμετογράφημα όπως κάνει όλη η ομάδα πριν φύγει στα 3-5 πηγάδια και θα ακολουθήσει K19, K17 και K15. Έτσι. Δηλαδή είναι μικροπράγματα. Δηλαδή το ακούει αυτό κάποιο και λέει, εντάξει, τώρα σιγά διαφορά. Όχι, αλλά είναι στοιχεία. Εννοείται. Είναι στοιχεία που μπαίνουν στην καθημερινότητα. Εννοείται. Και έχει πολύ μεγάλο δρόμο ο Άρης στον τομέα της τελέχωσης κτλ. Να σου πω κάτι. Ώστε να γίνει αυτό το ευρωπαϊκό κλαμπ που θέλουν όλοι. Και μάλιστα έτσι ελκύει και ποδοσφαιριστές. Εικόνα, του παρουσιάζει ένα project και υπάρχουν μέσα όλα αυτά. Ότι, φίλε, έλα εδώ να δεις τι έχουμε φτιάξει στο προπονητικό κέντρο. Εκεί θα προπονείσαι. Υπάρχει αυτός ο εξοπλισμός. Τελευταία λέξη τεχνολογίας. Δες το γήπεδο όπως το έχουμε. Δες βιντεάκια. Αυτό, τι γίνεται σε κάθε παιχνίδι. Πώς θα σε αγαπάει ο κόσμος μέσα στο social media, φωτογραφίες που θα σου ζητάει. Του αρέσει του παίχτη αυτό. Ενώ σε ποδοσφαιριστή, π.χ. από τη Λατινική Αμερική που δεν γεννήθηκε με τον Άρη, είναι λογικό αυτό. Ναι. Δημιουργήσει ένα κλίμα. Είναι έτσι, και επαγγελματίες. Θέλουν να πάνε σε ένα καλό περιβάλλον και για αυτούς και για την οικογένειά τους. Εντάξει. Εννοείται πως η Θεσσαλονίκη προσφέρεται. Αυτό. Για μετακόμιση εδώ πέρα. Μα δημιουργήσει ένα κλίμα. Οικογενειακή. Θες να φέρεις τον τάδε παίχτη. Έχεις να παρουσιάσεις αυτό, αυτό και αυτό. Οι εγκαταστάσεις σου είναι αυτές. Μιλάς με τον παίχτη και του λες, μπορώ να σου προσφέρω, ξέρω εγώ, αυτά. Στο προπονητικό κέντρο υπάρχουν αυτό το σύστημα, αλλά αυτό το σύστημα. Και αυτό η άποψη το σύστημα που θα διαμορφώσει ένας ποδοσφαιριστής που έχει βρεθεί στην ομάδα και θα δώσει πληροφορίες σε έναν άλλον που μπορεί να έρθει. Συμβαίνει και αυτό. Αυτό είναι μόνιμο φαινόμενο. Δηλαδή, είναι γι' αυτό. Όπως κάνεις, ας πούμε, και που κάνουμε και εμείς, που κοιτάμε, ξέρω ποιος ήταν συμπαίκτης με ποιον, προκειμένου και γραφής και σαν προφίλ κτλ. Και οι παίχτες δεν είναι ξένοι μεταξύ τους. Ποιος παίρνει ένα τηλέφωνο, αυτά και αυτά και αυτά. Πάντα ρε, ναι. Δηλαδή, θέλει να έρθει τώρα ένας Βραζιλιάνος.
στον Άρη του είχε κάνει πρόταση ο Άρης, λέμε τώρα τυχαίο παράδειγμα. Θα ψαχθεί αυτός, ποιος ήταν εκεί, ο Νέτο. Κάτσε να πάρω τον Νέτο τηλέφωνο να μου πει τι γίνεται εκεί στην ομάδα, αν το γνωρίζει. Θέλω να σου πω κάποιον αντίστοιχο. Είναι και σημαντικό, ξέρεις, αυτό το ότι φεύγουν οι ποδοσφαιριστές και έχουν, ξέρεις, ένα καλό λόγο να πούνε για το πώς λειτουργήσε ο Άρης, για το πώς. Τι έχει η ομάδα διαθέσιμο για αυτούς, τις υποπονήσεις και τα λοιπά. Mm-hmm. Είναι ένα κλίμα εξωστρέφειας που φτιάχνεις έτσι, ναι. Πάντα. Πάντα, και το θες αυτό. Το θες αυτό. Δεν σου κερδίζει αγώνες. Δεν σου κάνει, ξέρω, τίποτα. Θα βοηθήσει για να κερδίσεις όμως αγώνες. Σε μεγάλο βαθμό. Θα βοηθήσει για να κερδίσεις και ψυχολογικά. Και κόσμο και ξέρεις, έτσι. Μιλάμε για 2020 που οι ομάδες του εξωτερικού έχουν στελέχη σε τμήματα marketing, επικοινωνίες και τα λοιπά πολύ, πολύ, πολύ πληθέστερα. Καλά, ναι, από 20, ξέρω, ποδοσφαιριστών. Ναι. Μα εδώ η Dortmund το προηγούμενο διάστημα πήρε προπονητή μετά την καραντίνα, ξέρεις, ψυχολόγο προπονητή, κάτι τέτοιο, πως τον, δεν θυμάμαι τον όρο του, ναι, που είχε, ναι, ακριβώς τον ρόλο που είχε μέσα στην ομάδα, ότι ήταν προπονητής κανονικός, αλλά ήταν και το κομμάτι της ψυχολογίας. Είναι... Για να επανέλθουν πνευματικά οι ποδοσφαιριστές μετά την καραντίνα. Εντελώς φυσιολογικό είναι. Δηλαδή. Είχε ένα αγγλικό όρο τώρα, δεν το θυμάμαι γι' αυτό. Είναι νέα δεδομένα τώρα αυτή τη, ναι, αυτή τη χρονιά. Έτσι. Δηλαδή δεν περίμενε κανένας ποτέ ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γελάστορα. Κάτι έχει έρθει. Αυτό μου τον προπονητή ψυχολόγο που πήραν, ξέρω εγώ, στην Dortmund. Το πέρα ελληνική μέθοδο, ξέρει ποια είναι. Έλα, γόρι μου, ξυπνάμε, πάρε δύο μπάτσε, έλα που έχει τώρα. Τίποτα. Έλα, α τα χάσα τώρα, ξεκινάμε δουλειά. Τελείωσε. Μην μου κατεβάζει τα μούτρα. Έλα, δεν έχει τίποτα. Θυμείτε, αυτό δεν, φίλε μου, ήρθε στο μυαλό. Έλληνα έτσι ενεργεί. Εντάξει, βέβαια ο Άρης έχει γερμανό προπονητή, εντελώ διαφορετική φιλοσοφία. Αλήθεια, αλλά στα χωριά μπορεί να συμβαίνει αυτό. Τι έγινε, αγόρι μου, δεν κοιμηθήκαμε καλά. Έλα, ξυπνάμε λίγο τώρα. Δύο σφαλιάρες και έγινε. Ζαμάκωσες. Σε πονάει το πόδι, τίποτα. Ψυκτικό, μπήκες. Σίγουρα και πάντα το, δεν, ναι, δεν έχει τέτοια. Αυτό. Πω, εσύ, ωραία πράγματα. Λοιπόν, 4 λεπτά πριν τις 6.30. Γιώργο, για να δούμε, έχουμε μηνύματα από φίλους ακροατές. Μηνύματα δεν έχουμε. Τα μάθατε όλα, δεν θέλετε να ρωτήσετε τίποτα. Θέλω να σταθώ σε αυτό που έγινε το πρωί που ανακοινώθηκε από την UEFA και έχει να κάνει με τον αποκλεισμό της Τρίτα. Η πρωταθλήτρια του Κωσόβου. Ναι, το οποίο σου ξυνίζει λίγο. Κινδυνεύουν ομάδες μετά από αυτή την απόφαση. Αυτό. Και πόσο μάλιστα όταν το πρωί, ας πούμε, ανακοίνωσαν δύο κρούσματα στη Φενέρε. Τώρα το απογευματάκι ανακοίνωσαν ένα θετικό κρούσμα στη Βιγιαρεάλ, ας πούμε, ναι, και δύο θετικά στην Πέτης. Και σε όλα αυτά έρχεται και σου λέει η UEFA ότι αν η ομάδα που έχει υποστεί, ας πούμε, αυτό το. Που έχει, έχει κρούσματα κορονοϊού, ναι, και δεν έχει να παρουσιάσει 13 ποδοσφαιριστές στο γήπεδο με αρνητικά τεστ που είναι έτοιμοι, ναι, να παίξουν, αποκλείται από τον αγώνα. Η λίστα ευρωπαϊκή όμως πόσοι παίχτες είναι. Δηλαδή ο Άρης πώς θα δηλώσει τώρα και το μάτς 17 Σεπτέμβρη. Φαντάζομαι ότι φέτος. 23. Φαντάζομαι ότι φέτος θα έχει αλλάξει κάτι και θα έχει, ξέρεις, παραπάνω το. Παραπάνω. Είναι δύσκολο να κινδυνεύει. Δηλαδή 13 παίχτες που λες. Βέβαια, δες τώρα τι γίνεται. Αν ο Άρης παίξει, λέμε τώρα στο δεύτερο προκριματικό με την. Τα Τίρανα. Τα Τίρανα δεν νομίζω να γίνεται. Με την Σκεντίγια από τα Σκόπια. Παίξει μαζί τους. Είχαν κρούσματα π.χ. αυτοί εκεί, δεν το είχαν πάρει χαμπάρι. Κολλήσουν εδώ πέρα του Άρη και μείνουν καμιά δεκαριά παίχτες έξω με κορονοϊό. Είναι πώς θα πας να παίξει μετά. Και τι φταίει κιόλας, σου πω την αλήθεια. Ναι. Γιατί αν κολλήσει ένας που έχει παίξει αγώνα, έχει κουμπίσει και τους άλλους. Εννοείται πως θα κολλήσουν και οι υπόλοιποι. Δύσκολα τα πράγματα. Έτσι. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Εντάξει, βέβαια δίνει ένα περιθώριο καλό η UEFA, 13 ποδοσφαιριστές, αλλά ρε φίλε, άμα χάσεις το βασικό κορμό σου, τι να πας να παίξεις μετά ευρωπαϊκό παιχνίδι. Απλά φαντάζομαι ότι για να κολλήσει όλη η ομάδα. Εδώ λέει, ας πούμε, συγκεκριμένα αντιμετωπίστηκαν δύο θετικά κουδούνια, ναι, και δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Παιδιά, δεν είναι δύσκολο κιόλα. Δηλαδή το. Okay. Δεν θέλει πολύ να γίνει στραβή. Δεν θέλει πολύ αυτό. Ναι. Δηλαδή βλέπετε. Να σας φέρω ένα παράδειγμα τώρα. Έτσι. Είναι τρομερά μεταδοτικός ο ιός. Όπως είναι και άλλες γρίπες, ιώσεις κτλ. Εγώ σας φέρω ένα παράδειγμα. Πας μια σχολική εκδρομή μικρός, όταν είσαι στο Λύκειο, τέλος πάντων πενταήμερη. Κολλάει ένας γρασιτερίδα, κολλάνε και όλοι οι υπόλοιποι. Και τελείωσε. Δεν θέλει πολύ. Έχουμε. Και μετά δεν προλαβαίνουν τις τουαλέτες. Σταμάτα. Τρομερά πράγματα. Ναι, γι' αυτό σας το λέω. Θέλω να το παρομοιάσω λίγο, να καταλάβετε ότι δεν είναι δύσκολο. Αν παίξεις με μια ομάδα που έχει ένα κρούσμα για παράδειγμα και δεν το έχουν αντιληφθεί, γιατί δεν εμφάνισε συμπτώματα,
Ναι, θα μπορεί να κολλήσει όλους τους υπόλοιπους. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και να χάσει στόχο βασικό. Τέλος πάντων. Ναι. Μακάρι να μην συμβεί τίποτα. Τυπικότατη στον Άρη έχουν ξεκινήσει προπόνηση πριν τις 6.30. Καταφτάνουν οι πρώτες φωτογραφίες από τον Νίκο. Μάλιστα έχουμε και την προσθήκη ενός ακόμα αθλητή στα 3-5 πηγάδια του νερού τερματοφύλακα του Κώστα Κυριαζή, ο οποίος αρχικά ήταν προγραμματισμένο να ανέβει στο βουνό μαζί με την υπόλοιπη αποστολή. Δείγμα αυτό που ήθελε να κάνει ο Άρης, να πάρει και νερά παιδιά πάνω. Ο Κώστας Κυριαζής, ο βασικός τερματοφύλακας από 17, που ναι, μεν πιο νέος, απλά ξέρεις, είναι σημαντικό να πάρει και αυτές τις εμπειρίες μαζί με τους υπόλοιπους πιο έμπειρους αθλητές. Έφτασε και αυτό σήμερα. Ξέρεις, αυξάνονται ποδοσφαιριστές και κάπως έτσι θα πάει. Ωραίο. Και σημαντικό και αυτό και για τα νεαρά παιδιά. Μαζί μας ήταν σήμερα το Pefki Deluxe Residences του ομίλου εταιρεών Καραμαλής. Θέλεις φετινές διακοπές σου να σου μείνουν να ξέχαστες? Στο Pefki Hotel Χαλκιδικής υπάρχει αυτό που ονειρευόσουν. Pefki Deluxe Residences. Ευρύ χωρανέδι με τα στούντιο και σουίτες με πυρηνό και pool view. Pefki Deluxe Residences. Πάρε τηλέφωνο τώρα στο 23 74 0 6 22 22 ή μπες στο pefkideluxeresidences.com. Μέλος του ομίλου εταιρεών Καραμαλής. Γιατί σαν τη Χαλκιδική δεν έχει και είναι μια πραγματικά πολύ καλή ευκαιρία για μια εξόρμηση αυτό το διήμερο, θα λέγαμε, του καλοκαιριού, για άλλους τριήμερο, για άλλους που μπορεί να παίρνουν τώρα άδεια, ας πούμε, που συνηθίζει μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου να παίρνει άδεια 15 Αύγουστο. Επίσης, μπορείτε να περάσετε μια βόλτα και από το Ρίζινς Καζίνο Θεσσαλονίκης. Αν δεν έχετε επισκεφτεί ποτέ το Ρίζινς Καζίνο, τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία. Με κάθε νέα εγγραφή, όλα τα καινούργια μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια όπως δωρεάν εκπλήξεις, αλλά και αποκλειστικές κληρώσεις όπου μπορούν να συμμετάσχουν και να δοκιμάσουν την τύχη τους. Όλα αυτά χωρίς καμία υποχρέωση, απλά με την εγγραφή του στο καζίνο. Αν είστε από αυτούς λοιπόν που πάντα ανέβαλαν την επίσκεψή του στο καζίνο, ετοιμαστείτε να ζήσετε μια συναρπαστική εμπειρία διασκέδασης με μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών. Το Ρίζινς Καζίνο Θεσσαλονίκη αποδεικνύει κάθε φορά πως είναι ο κορυφαίος καλοκαιρινός προορισμός, αλλά και ο πιο ασφαλής. Και τέλος, μαζί μας ήταν και τα Έπιπλα Μαρμαρίδης. Μια 100% ελληνική επιχείρηση που απασχολεί περισσότερους από 130 Έλληνες εργαζόμενους, με έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε προνομιακές τιμές, και είμαστε σίγουροι ότι κάθε ευρώ σας απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό value for money. Με νέο πλάνο δόσεων, χωρίς πιστοτική και χωρίς προκαταβολή από το Μαρμαρίδη, και έπιπλα κατασκευασμένα αποκλειστικά για εσάς, σύμφωνα με τις ανάγκες σας, στα δικά σας μέτρα και στα χρώματα που επιθυμείτε. Αυτά, Γιώργο, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή και αυτή η εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα. Ακολουθεί ο Νίκος Μοσχοβίτης, του οποίου φάγαμε λίγα λεπτά από την εκπομπή. Γιατί ο άλλος Νίκος είναι στο βουνό. Οπότε ακολουθεί ένα τρίωρο γεμάτο τώρα για τον Νίκο εδώ πέρα, τον Νίκο του Μοσχοβίτη. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Εσείς ανανεώστε ραντεβού σας την Κυριακή, γιατί αύριο είναι 15 Αύγουστο και αργία. Εμείς από Δευτέρα και πάλι. Στις 5 το απόγευμα. Και ενημέρωση μέσα από το όλα. Ενημέρωση δεν σταματάει. Ο Νίκος στέλνει και ανεβάζει φωτογραφίες, βίντεο, ειδήσεις και ό,τι άλλο θα προκύψει. Γιατί περιμένουμε και αυτό 48 με επιθετικούς center back, αλλά και το θέμα του extreme. Τέλεια. Και ό,τι άλλο νεότερο υπάρχει θα το βρείτε στο allaboutars.com. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Καλή ακρόαση εδώ στον Αθλητικό Λίμπερο 107,4.